Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Πάσχα του Στρίντμπεργκ. Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Νίκος Τζόγιας, Έλις Χέιστ. Βάσο Μεριδιώτου, Χριστίνα, μνηστή του. Άννα Λόρι, κυρία Χέιστ. Νικηφόρος Νανέρης, Βενιαμίν, μαθητής. Αντιγόνη Βαλάκου, Ελεονόρα Χέιστ. Ελένη Γαβριήλ, Λίνα. Αθηνόδωρος Προύσαλης, Λίντκβιστ. Το Πάσχα του Στρίντμπεργκ μετέφρασε η Μίση Κουγιουμτζόγλου. Η μουσική επιμέλεια είναι του Τάσου Μαστοράκη. Επιμέλεια ήχων Άρτεμις Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Καλησπέρα, Κριστίνα. Καλησπέρα, Έλλης. Τα διπλά παράθυρα ορθά νύχτα. Το πάτο μας φουγκαρισμένο, καθαρές κουρτίνες. Να την και πάλι η άνοιξη. Ω, ναι. Άνοιξαν ένα κανάλι μέσα στον πάγο. Οι λιγαριές ανθίσαν δίπλα στην όχθη. Ναι, ήρθε η άνοιξη. Δεν χρειάζεται πια πανοφόρη. Και είναι βαρύ, ξέρεις. Θα λέγε κανείς πως είναι ποτισμένο με όλες τις έγνοιες του χειμώνα. Με όλο το άγχος. Με όλη τη σκόνη του σχολείου. Διακόψατε τα μαθήματα, καθηγητά μου. Ναι, ναι, για το Πάσχα. 5 θαυμάσιες μέρες. Επιτέλους θα επωφεληθώ από την άνοιξη για να ανασάνω, να ξεχάσω. Για κοίτα, Κριστίνα. Μας ξανάρθε ο ήλιος. Είχε φύγει το Νοέμβριο. Θυμάμαι ακριβώς την ημέρα που χάθηκε πίσω από το εργοστάσιο εκεί στην απέναντι γωνία. Είχα αρχίσει να φοβάμαι πως ο φετινός χειμώνας δεν θα τέλειωνε ποτέ. Τα ψέλεις. Μη φοβάσαι, Σοπένο. Απλώς χαίρομαι που έφυγε ο χειμώνας. Ο καλός μας ο ήλιος. Θέλω να λουστώ μέσα στο φως του ήλιου. Να καθαριστώ από όλα αυτά τα τόσο βρώμικα σκοτάδια. Πάψε, πάψε. Ξέρεις, πιστεύω πως θα ξαναβρούμε τη Γαλήνη. Πως στο τέλος η συμφορά θα κουραστεί. Τι σε κάνει να το λες αυτό? Να. Καθώς περνούσα πριν λίγο μπροστά από τη Μητρόπολη, είδα ένα κάτασπρο περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδάκι. Περιστέρι? Ήρθε και στάθηκε στο πεζοδρόμιο. Μπροστά μου. Κλαδάκι από τη δέντρο. Δεν ήταν βέβαια κλάδος ελέας. Ωστόσο πιστεύω πως ήταν ένα μήνυμα ειρήνης, γαλήνης. Γιατί νιώθω μέσα μου τόσο ευτυχισμένος, τόσο ήρεμος. Πού είναι η μητέρα, Κριστίνα? Στην κουζίνα έστειλε τη Λίνα για ψώνια. Την ακούω την άνοιξη. Χωρίς να βλέπω. Έτσι. Κλείνοντας τα μάτια. Το νιώθω πως τα διπλά παράθυρα είναι ανοιχτά. Ξέρεις από τι το νιώθω? Κυρίως από το θόρυβο που κάνουν τα μάξια. Και ακόμα ακούω το σπίνο. Και... ακούω. Κάτω στο ναυπηγείο αντιχούν τα σφυριά. Ως φρένεσαι τη μυρουδιά των πλοίων, τη μυρουδιά από το Μήνιο. Και τα νιώθεις όλα αυτά από εδώ? Από εδώ? Ναι, ναι, καλά λες. Είμαστε εδώ. Εγώ όμως ήμουν εκεί ψηλά, στο βορρά, στον τόπο μας.
Πώς έγινε και μας πέταξε η ζωή σαν ναυάγιο σε αυτή τη φοβερή πόλη όπου όλοι μισούνται, όπου νιώθεις πάντα τόσο μόνος. Βέβαια, έπρεπε να ζήσουμε. Ναι, η πείνα μας έδιωξε από εκεί. Και όχι μόνο η πείνα, αλλά και το λάθος του πατέρα μου και η αρρώστια της αδερφής μου. Ξέρεις αν μπόρεσε η μητέρα να τον δει στη φυλακή? Νομίζω πως πήγε σήμερα. Και δεν σου είπε τίποτα? Τίποτα. Μου μίλησε για άλλα πράγματα. Είναι παράξενη, δεν είναι έτσι, αυτή η γαλήνη που μας ήρθε μετά την καταδίκη, όταν επιτέλους σώπασαν πια οι εφημερίδες, όταν επιτέλους ξέραμε πια που βρισκόμασταν. Ο ένας χρόνος πέρασε, θα περάσει κι άλλος ένας και μετά θα βγει από τη φυλακή και η ζωή θα ξαναρχίσει. Θαυμάζω την υπομονή σου, Έλλης. Μην το λες αυτό, δεν έχω τίποτα που να αξίζει να το θαυμάσεις. Το μόνο που έχω είναι ένα σωρό ελαττώματα. Να λοιπόν που τώρα το ξέρεις κι εσύ. Μόνο να μπορούσες να με πιστέψεις. Τουλάχιστον να πλήρωνες για τα δικά σου λάθη. Όμως πληρώνεις για τα λάθη των άλλων. Α, ναι. Τι ράβεις? Τις κουρτίνες για την κουζίνα. Θα έλεγε κανείς πως είναι νηφικό πέπλο. Κριστίνα, το φθινόπωρο θα γίνεις γυναίκα μου. Ναι. Μα πρώτα ας δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Α, ναι. Το καλοκαίρι. Έβαλα στην άκρη αρκετά. Έχω και καρνέ επιταγών τώρα. Και όταν έρθουν οι μεγάλες διακοπές, θα ανηφορήσουμε προς τα βορρά, στα μέρη μας, στην όχθη της λίμνης Μάιλαρ. Το σπίτι μας περιμένει, δεν άλλαξε. Οι φλαμουριές, η βάρκα μας κρυμμένη μέσα στις καλαμιές. Και να έχει έρθει το καλοκαίρι, να μπορούσα να βουτήξω στο νερό. Η ατίμωση της οικογένειάς μου μου λέρωσε την ψυχή και το κορμί. Βιάζομαι να βρεθώ στην όχθη της λίμνης για να ξεπλύνω τη βρωμιά από πάνω μου. Έχεις νέα από την αδελφή σου? Στενοχωριέται η καημένη. Μου γράφει γράμματα που μου ξεσκίζουν την καρδιά. Λαχταράει φυσικά να ξαναγυρίσει κοντά μας, μα ο διευθυντής του ιδρύματος δεν τολμάει να την αφήσει να βγει. Είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσε να κάνει καμιά περισκεψία που θα την οδηγούσε στη φυλακή. Και ωστόσο έρχονται στιγμές που έχω τύψεις φοβερές που άφησαν να την κλείσουν σε αυτό το άσυλο. Μην πιλατεύεις τη συνείδησή σου. Ίσα-ίσα που εκείνη θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένη με τη φροντίδα και την περιποίηση που έχει. Σωστά. Ύστερα κι εμείς έτσι νιώθουμε περισσότερο ήσυχοι. Ναι, η Ελεονόρα δεν θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν έμενε στο σπίτι. Και όσο σκέπτουμε τι ήταν η ζωή μας όταν ζούσε κι αυτή κοντά μας, τη πιο παραμικρή χαρά μας τη δηλητηρίαζε με την ύπαρξή της. Ήταν σωστός εφιάλτης για μας η αρρώστια της. Πρέπει να είμαι πολύ εγωιστής, αλλά νιώθω σήμερα ανακούφιση. Χαρά μπορώ να πω. Σε βεβαίω πως η μεγαλύτερη δυστυχία που θα μπορούσα να φανταστώ ετούτη τη στιγμή είναι να τη δω να μπαίνει σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Βλέπεις πόσο άθλιος είμαι? Όχι, είναι απλώς ανθρώπινο. Και ωστόσο υποφέρω. Υποφέρω για αυτά που πρέπει να ανέχονται ο πατέρας και εκείνη. Λες και ορισμένοι άνθρωποι γεννήθηκαν μονάχα για να υποφέρουν. Σε λυπάμαι, Κριστίνα. Μπαίνεις σε μια οικογένεια καταδικασμένη. Σε μια οικογένεια καταραμένη. Έλλης, μπορούμε ποτέ να ξέρουμε αν ο Θεός μας τιμωρεί ή αν θέλει μονάχα να μας δοκιμάσει? Γιατί να σε τιμωρήσει εσένα? Αν είναι κάποιος που δεν έφταξε σε τίποτα, είσαι εσύ. Μη στενοχωριέσαι τώρα και για μένα. Σε μένα μπορείς να βασίζεσαι και θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Ναι. Λες να έχει καμιά άσπρη γραβάτα η μητέρα? Θα βγεις? Ναι. Ξέρεις καλά πως ο Πέτρος πήρε τον δοκτορά του και δίνει ένα δείπνο απόψε το βράδυ. Και σκέφτεσαι να πας? Θέλεις να πεις ότι δεν πρέπει να πάω επειδή μου φέρθηκε άσχημα? Ομολογώ ότι εγώ αγανάκτησα που δεν κράτησε το λόγο του. Σου είχε υποσχεθεί να αναφερθεί γράφοντας τη διατριβή του στη μελέτη σου. Και εκείνος σε αγνόησε τελείως. Άρπαξε ό,τι του χρειαζόταν από τη δική σου μελέτη, χωρίς να σε αναφέρει καθόλου. Συνηθισμένα πράγματα. Πάντως, εγώ νιώθω ικανοποίηση που θα μπορέσω να πω: αυτό εδώ, εγώ το έφτιαξα. Σε κάλεσε για απόψε? Όχι. Έχεις δίκιο. Είναι περίεργο. Χρόνια ολάκερα μιλούσε για αυτό το δείπνο, σαν να ήταν αυτονόητο πως θα ήμουν κι εγώ εκεί. Κι εγώ πάλι το είπα και σε άλλους. Αν τώρα δεν με καλέσει, θα είναι μεγάλη προσβολή για μένα. Τόσο το χειρότερο. Δεν θα είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Σωστά. Ο Βενιαμίν άργησε.
Λες να πετύχεις τις εξετάσεις του. Φυσικά, είναι πολύ δυνατό στα λατινικά. Είναι ένα ευγενικό παιδί ο Βενιαμίν. Ναι, πολύ καλό, μα και πολύ κλεισμένο στον εαυτό του. Ξέρεις γιατί μένει μαζί μας? Μήπως επειδή ο... Ακριβώς, επειδή ο πατέρας μου, που ήταν και κηδεμόνας του, έφαγε όλη του την περιουσία, όπως έκανε και με όλους τους άλλους προστατευομένους του. Βλέπεις, Κριστίν, αυτό ακριβώς είναι το φοβερό. Στο σχολείο είμαι αναγκασμένος να βλέπω όλα εκείνα τα ορφανά που ο πατέρας μου κυριολεκτικά ξεπουπούλησε. Τι ταπεινωτικό για αυτά τα παιδιά να είναι μαθητές που δεν πληρώνουν. Φαντάζεσαι λοιπόν με τι μάτι με βλέπουν. Κι εγώ είμαι αναγκασμένος να σκέφτομαι ακατάπαυστα τη μιζέρια τους, για να μπορώ να συγχωρώ το άσπλαχνο φέρσιμό τους. Αναρωτιέμαι, μήπως ο πατέρας σου δεν είναι στο βάθος λιγότερο δυστυχισμένος από σένα? Δεν αποκλείεται. Έλις, Έλις, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας και όχι το παρελθόν. Ναι, το καλοκαίρι. Την περασμένη νύχτα με ξύπνησαν οι μαθητές που τραγουδούσαν το τραγούδι της Άνοιξης. Όμως, εγώ θα τις δω άραγε όλες αυτές τις ομορφιές που φέρνει μαζί της η Άνοιξη. Θα μπορέσω να φύγω ποτέ από αυτή τη φοβερή πόλη? Μα... θα εγκαταλείψω άραγε ποτέ το έβαλ, το όρος της συμφοράς, για να ξανανταμώσω το χαρίζι μου? Μα βέβαια, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πιστεύεις, Κριστίνα, πως θα ξαναδώ ποτέ τις σημίδες και τις φλαμουριές μου με τα μάτια των παιδικών μου χρόνων? Δεν νομίζεις πως θα είναι και αυτές τυλιγμένες με το ίδιο μαύρο πέπλο που κάλυψε τη φύση και τη ζωή μας εδώ από την ημέρα που... Κοίτα, ο ήλιος χάθηκε. Μα θα ξανάρθει για να μείνει πολύ ετούτη τη φορά. Έχεις δίκιο. Άλλωστε και οι μέρες γίνονται πιο μεγάλες και τα σκοτάδια όλο και πιο σύντομα. Θα το βρούμε κάποτε το φως, Έλις. Πίστεψέ με, θα το βρούμε. Ναι, καμιά φορά το πιστεύω κι εγώ. Και τότε όταν συγκρίνω το σήμερα με το χτες, νιώθω ευτυχισμένος. Πέρσι τέτοιον καιρό δεν ήσουν εδώ. Είχες διαλύσει τους αραβώνες μας. Ναι. Ήταν η πιο φρικτή στιγμή της ζωής μου. Ήμουνα κυριολεκτικά έτοιμο θάνατος. Και όταν ξανάρθες, άρχισα και πάλι να ζω. Θυμάσαι γιατί έφυγες? Όχι, δεν θυμάμαι. Τώρα θα ρω πως δεν υπήρχε καν λόγος. Όμως τότε κάτι μέσα μου πολύ δυνατό με έσπρωχνε να σ' αφήσω. Και έφυγα σαν την υπνοτισμένη. Όταν σε ξανάδα, ξύπνησα από το λίθαργο και ήμουνα πάλι ευτυχισμένη. Δεν θα χωρίσουμε πια ποτέ. Γιατί αν έφυγες τώρα, θα πέθανα για καλά ετούτη τη φορά. Έρχεται η μητέρα, μην της λες τίποτα. Ας την να ζει μέσα στα όνειρά της. Εξακολουθεί πάντα να βλέπει τον πατέρα σαν μάρτυρα και τα θύματα του σαν κλέφτες. Καλησπέρα, Έλις. Καλησπέρα, μητέρα. Τι προτιμάτε, παιδιά μου, μήλο κομπόστα ή μήλο ψητό? Κομπόστα, μητέρα. Πολύ καλά. Εσύ ξέρεις πάντα τι θέλεις και το λες. Η Κριστίνα όχι. Αυτό, Έλις, το έχει πάρει από τον πατέρα του, Κριστίνα. Ήξερε πάντα τι ήθελε και τι έκανε. Όμως είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το υποφέρουν. Γι' αυτό και την πλήρωσε τόσο άσχημα. Αλλά κάποτε θα λάμψει η αλήθεια. Θα δούνε πως είχε δίκιο και πως το φταίξιμο ήταν των αλωνών. Περίμενε και θα δεις. Τι ήθελα να πω? Α, ναι, ξέρεις, ο Λίντκβιστ ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ. Τι? Μάλιστα, ο Λίντκβιστ, ο χειρότερος από όλους. Ήρθε εδώ. Κάθεται ακριβώς απέναντί μας. Και θα τον βλέπουμε να περνάει μπροστά από το σπίτι κάθε μέρα? Μα τέλος πάντων, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε έστω από κάτι? Αφήσέ με να του μιλήσω εγώ. Μια μόνη φορά. Τον ξέρω καλά. Άσε με να του μιλήσω και να δεις πως δεν θα ξανάρθει. Μα δεν μου είπες, Έλις, ο Πέτρος ήταν θαυμάσιος, ε? Θαυμάσιος. Το ξέρω εγώ. Και εσύ πότε θα δώσεις για τον ντοκτορά σου? Όταν θα έχω τα μέσα, μητέρα. Όταν θα έχω τα μέσα, μητέρα. Δεν είναι απάντηση αυτή. Ο Βενιαμίν πέρασε στα γραφτά? Δεν ξέρουμε ακόμα, μα όπου να είναι θα έρθει. Δεν τον έχω και πολύ στην καρδιά μου αυτό το νεαρό. Το ύφος του λες και έχει όλα τα δικαιώματα του κόσμου. Και ωστόσο είναι συμπαθητικός. Α, καλά που το θυμήθηκα. Είστε ένα πακέτο για σένα, Έλις. Την άκουσες, τα μαθαίνει όλα, τα ξέρει όλα. Παριστάνει την αθώα, μα έρχονται στιγμές που θα ρω πως δεν είναι καθόλου τόσο αθώα όσο θα ήθελε να δείχνει. Το όφυλλο το έχει δρόμους. Δώρο. Τα φοβάμαι τα δώρα. Από τότε που μου στείλαν ένα πακέτο γεμάτο χώμα και βότσαλα του δρόμου. Εγώ ξαναγυρίζω στην κουζίνα. Δεν θα κρυώνεται αν αφήσω την πόρτα ανοιχτή? Καθόλου, μητέρα. Και μην πετάς το παλτό σου που να είναι, παιδί μου. Δεν είναι η θέση του απάνω στην καρέκλα. Κριστίνα, πώς πάνε οι κουρτίνες? Κοντεύεις να τις τελειώσεις? Ναι, μητέρα, σε λίγο θα είναι έτοιμες.
Ο Πέτρος, ξέρετε, είναι ο αγαπημένος μου. Δεν θα πας στο πάρτι του Έλλης? Και βέβαια θα πάω. Μα αφού θα βγεις, γιατί μου λες πως θέλεις να σου φτιάξω κομπόστα? Που το έχεις στο μυαλό σου, Έλλης? Ενώ ο Πέτρος... Τέλος πάντων, κλείστε την πόρτα όταν αρχίσετε να κρυώνετε. Δεν είναι απαραίτητο να συναχωθεί. Φτωχή μου μητέρα. Και πάντοτε ο Πέτρος. Συνεχώς ο Πέτρος. Δεν αποκλείεται να το κάνει για σένα, για να σε πειράξει. Εμένα? Τώρα τις ξέρεις τις γριές. Τρελαίνονται για φαντασίες και υποκρισία. Δεν θα δεις τι είναι το δώρο που σου στείλαν. Α, ναι. Βέργες από λιγαριές. Συμβολικό. Με αυτές τις βέργες στολίζουμε το σπίτι μας, το Πάσχα. Με αυτές δέρνουμε τα κακά παιδιά. Ποιος σου τη στέλνει? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάρτα. Φαντάζομαι θα είναι καμιά αθώα φάρσα. Θα τα βάλω στο νερό για να ανθίσουν όπως η βέργα του Αρών. Και αυτός ο Λίτκφιστ που ήρθε και θρονιάστηκε εδώ. Μα ποιος είναι πάλι αυτός? Ο κυριότερος δανειστής μας. Εσύ προσωπικά δεν του χρωστάς τίποτα? Πώς, ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν. Όσο υπάρχει έστω και ένα τελευταίο υπόλοιπο χρέος, θα υπάρχει και μια κοιλίδα στο όνομά μας. Τότε να αλλάξεις όνομα. Χριστίνα. Σε ευχαριστώ, Έλλης. Ήθελα απλώς να σε δοκιμάσω. Όχι, όχι, μη με βάζεις σε πειρασμό. Ο Λίτκφιστ είναι φτωχός, τα χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Από που πέρασε ο πατέρας μου, χορτάρι δε φυτρώνει. Και να σκέφτεται κανείς πως η μητέρα πιστεύει ότι εκείνος είναι το θύμα. Θέλεις να βγούμε να περπατήσουμε λίγο? Ευχαρίστως, πάμε να προφτάσουμε και τον ήλιο. Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό? Ποιο? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αφού ο λυτρωτής πλήρωσε πάνω στο σταυρό για τα λάθη τα δικά μας, γιατί εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε? Μόνο για μένα δεν θα πληρώσει κανείς. Και αν κάποιος πλήρωνε για σένα, τότε θα καταλάβαινες? Ναι, τότε θα καταλάβαινα. Α, ο Βενιαμίν στρίβει τη γωνία. Για έλα να δούμε. Το ύφος του θα μας δείξει αν είναι ευχαριστημένος ή όχι. Βαδίζει αργά. Σταματά στη βρύση του δρόμου. Πλένει τα μάτια του. Κι άλλοι στενοχωριέ. Κι άλλοι. Μην βιάζεσαι να συμπεράνεις. Δάκρυα και πάλι δάκρυα. Κουράγιο. Λοιπόν, Βενιαμίν, πώς πήγαν τα λατινικά? Καλά? Όχι, άσχημα. Μα γιατί? Δείξε μου να δω τι έκανες. Δώσ' μου το πρόχειρο. Ορίστε. Έβαλα ένα ουτ στην οριστική. Ενώ το ήξερα καλά πως έπρεπε να το βάλω στην υποτακτική. Μα πώς το έκανες αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ωστόσο ήξερα καλά τι έπρεπε να κάνω. Και ενώ ήμουν έτοιμος να βάλω την έγκληση που έπρεπε, έβαλα την οριστική. Ναι. Έβαλε την οριστική. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα γράψεις καλύτερα. Έχεις ολάκερη ζωή μπροστά σου. Και η ζωή είναι φοβερά ατέλειωτη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, δεν ήταν ανάγκη να έρθουν όλα μαζί. Και είσαι ο καλύτερος μου μαθητής. Τότε τι να περιμένω από τους άλλους? Δεν θα βρω άλλα μαθήματα. Πάει και η φήμη μου. Η καριέρα μου. Τα χάνω όλα. Όχι, εσύ Βενιαμίν, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι δικό σου το λάθος. Εγώ το έκανα όμως. Και δεν έπρεπε. Έλλης, για το Θεό, κουράγιο. Κουράγιο? Πού να το βρω? Πού το βρίσκες μέχρι τώρα? Δεν είναι το ίδιο. Απόψε έχω την εντύπωση πως ο Θεός με εγκαταλείπει. Όχι, το να υποφέρεις χωρίς να φταίς, άδικα, είναι θεία χάρη. Μην είσαι ανυπόμονος. Πρέπει να ανθέξεις αυτή τη δοκιμασία. Γιατί είμαι σίγουρη πως πρόκειται μονάχα για δοκιμασία. Φαντάζεσαι πως αυτός ο ένας χρόνος παραπάνω θα έχει για το Βενιαμίν λιγότερες από 365 μέρες. Με λίγη καλή θέληση ο χρόνος περνάει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Θα το κάνω μα εκεί που σε πονάει για να σου περάσει το βαβά. Έτσι δεν τάζουν στα μικρά παιδιά. Τότε γίνε και εσύ μικρό παιδί για να μπορώ να σου μιλάω έτσι. Και πάρε παράδειγμα τη μητέρα σου. Εκείνη μπορεί και τα αντέχει όλα. Δώσ' μου το χέρι σου, Κριστίνα, νιώθω να γκρεμίζομαι. Μα εσύ τρέμεις. Όχι, δεν τρέμω. Έλα να σταθούμε κοντά στο παράθυρο. Αναπνέει κανείς καλύτερα. Δεν είσαι τόσο δυνατή όσο θέλεις να φαίνεσαι. Μέσα μου νιώθω δυνατή. Τότε γιατί δεν μου δίνεις και εμένα από τη δύναμή σου? Γιατί δεν μου περισσεύει. Κοίταξε ποιος έρχεται. Αυτός? Όχι. Ο Λίτκφιστ. Ο δανειστής μας. Αυτός που μπορεί να βάλει να μας πάρουν τα έπιπλα όποτε του κάνει κέφι.
Ήρθε και εγκαταστάθηκε απέναντί μας για να μας παραμονεύει καλύτερα. Σαν την αράχνη που βλέπει τις κακόμοιρες τις μύγες να βασανίζονται μέσα στα δίχτυα της. Φύγε, εξαφανίσου. Όχι, δεν θέλω να φύγω. Ξαναβρήκα τη δύναμή μου τη στιγμή ακριβώς που έχασες εσύ τη δική σου. Πλησιάζει. Η ματιά του είναι χωρίς έλεος. Μη δείχνεσαι τουλάχιστον έτσι. Γιατί, τώρα με διασκεδάζει. Το πρόσωπό του φωτίστηκε, σαν να βλέπει κιόλας τη λία του πιασμένη στην παγίδα να χτυπιέται ανώφελα. Έλα λοιπόν. Μετράει τα βήματα που τον χωρίζουν από το φράχτη. Είδε πως η πόρτα είναι ανοιχτή. Το ξέρει πως είμαστε εδώ. Μα κάποιος τον πλησιάζει. Σταματάει για να του μιλήσει. Σίγουρα του μιλάει για μας. Δεν έπαψε να κοιτάει προς το μέρος μας. Πρέπει να τον εμποδίσεις να συναντήσει τη μητέρα. Θα τον αποπάρει. Κι ύστερα εκείνος δεν θα θέλει να ακούσει τίποτα. Πρέπει να τον εμποδίσεις. Κουνάει τον μπαστούνι του σαν να λέει πως δεν θα αφήσει να τον γελάσουν. Πως θέλει τα λεφτά του. Ανοίγει το πανωφόρι του σαν για να δείξει πως κάποιο ρούχο του απόμεινε για να φοράει στις πλάτες του. Διαβάζω τις λέξεις πάνω στα χείλη του. Κι εγώ τι μπορώ να του πω. Μάλιστα κύριε, έχετε δίκιο. Πάρτε ό,τι βρείτε εδώ μέσα. Πάρτε τα όλα. Δικά σας είναι. Ναι, αυτό πρέπει να του πεις. Να τον τώρα που γελάει. Όμως καλοσυνάτα, όχι με μοχθηρία. Ίσως να μην είναι και τόσο κακός. Έρχεται να ζητήσει το δίκιο του ο άνθρωπος. Μόνο να αφήνε τώρα την κουβέντα και να ερχόταν αμέσως. Κουνάει ακόμα το μπαστούνι του. Δεν είναι περίεργο? Όσοι ζυγώνουν για να ζητήσουν λεφτά κρατάνε πάντοτε μπαστούνι και φοράνε γαλότσες που τρίζουν γκρινιάρικα. Χουσ, 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 σαν καμουτσίκι που σφυρίζει. Ακού πως χτυπάει η καρδιά μου. Είναι σαν ένα σφυρί που αντιλαλεί μέσα στα μηνύκια μου. Α, επιτέλους. Δόξα να έχει ο Θεός, χαιρετάει το γνωστό του. Και οι γαλότσες δώστου και πάλι. Χουσ, χουσ, σαν ραβδιές που σκίζουν τον αέρα. Έχει κρεμασμένη αλυσίδα στο ρολόι του. Πράγμα που σημαίνει πως δεν είναι δάκι τόσο φτωχός. Τους ξέρω εγώ αυτούς με τις κρεμασμένες αλυσίδες. Τις έχουν στολισμένες και με κόκκινα πετράδια. Κόκκινα σαν ένα τόσο δακοματάκι σάρκας. Που λες και την κόψανε από την πλάτη του πλησίον τους. Τις ακούς τις γαλότσες? Πλησιάσω, πλησιάσω. Αγρίος, αγρίος. Χουσ, χουσ. Με είδε. Με κοιτάζει. Χαμογελά και με χαιρετάει με το χέρι. Πέρασε. Έφυγε. Δόξα να έχει ο Θεός. Έφυγε. Μα θα ξανάρθει. Πάμε κι εμείς. Πάμε να προφτάσουμε λίγο ήλιο. Και το πάρτι του Πέτρου? Αφού δεν πήρα μέχρι τώρα πρόσκληση, δεν θα πάω. Αλήθεια? Εξάλλου τι δουλειά έχω εγώ ανάμεσα σε ανθρώπους που διασκεδάζουν? Σωστά. Για να συναντήσω ένα φίλο που με πρόδωσε. Θα ντρεπόμουν τόσο πολύ για λογαριασμό του που θα ξεχνούσα την προσβολή που μου έκανε. Σε ευχαριστώ που θα μείνεις μαζί μας. Μα κι εγώ το προτιμώ και το ξέρεις. Πηγαίνουμε. Ναι. Θα βγείτε? Ναι, για λίγο. Εσύ θα μείνεις εδώ? Προτιμώ. Θα διαβάσω λίγη ώρα. Κουράγιο. Κουράγιο, αγόρι μου. Ξέρεις τι είναι αυτό το λουλούδι που κρατώ? Φυσικά. Ένας πασχαλιάτικος κρίνος. Όμως εσύ ποια είσαι? Ναι, είναι ένας πασχαλιάτικος κρίνος. Εσύ ποιος είσαι? Εμένα με λένε Βενιαμίν. Είμαι εσωτερικός, οικότροφος δηλαδή της κυρίας Χέιστ. Και εμένα με λένε Ελεονόρα. Και είμαι η κόρη της κυρίας Χέιστ. Δεν μου μίλησε ποτέ για σένα? Δεν μιλάνε για τους πεθαμένους. Για τους πεθαμένους? Ναι, εγώ είμαι νεκρή. Τουλάχιστον για τους άλλους. Γιατί έκανα κάτι πολύ κακό. Κακό, εσύ? Ναι, εγώ.
Μου εμπιστεύτηκαν χρήματα και εγώ αντί να τα φυλάξω τα σπατάλησα. Αυτό φυσικά δεν θα έχει καμιά σημασία, γιατί όποιος κάνει κακό πρέπει να τιμωρείται. Μόνο που εγώ άφησα να κατηγορήσουν τον πατέρα μου και τον έβαλαν στη φυλακή. Τώρα δεν κρατάω πια κακία που με κλέψανε. Είσαι λοιπόν ένας από τους ανήλικους υποκειδαιμονία. Ναι. Και πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό να ζεις με αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους. Αφού όμως έτσι μπορούν να μετριάσουν λιγάκι το χρέος τους. Α, να μην είσαι τόσο σκληρός, αλλιώς θα φύγω. Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι πολύ εύθραυστη. Δεν την αντέχω τη σκληρότητα. Όμως αυτό το πόνο που νιώθεις μέσα σου, εξαιτίας μου το νιώθεις. Όχι, εξαιτίας του πατέρα σου. Το ίδιο κάνει. Εκείνος και εγώ είμαστε ένα. Ήμουνα, ξέρεις, πολύ άρρωστη. Γιατί είσαι θλιμμένος? Σου συμβαίνει τίποτα? Ναι. Και γιατί να κλαις? Πληγέ και έλεγχη διδόαση σοφίαν. Οι δε μισούντες ελέγχους τελευτός είναι σχρός. Για πες μου λοιπόν, τι έχεις? Απέτυχα στις εξετάσεις των λατινικών. Και ωστόσο ήμουν απολύτως σίγουρος ότι θα πετύχει. Α, έτσι. Ήσουν απολύτως σίγουρος. Και επειδή ήσουν σίγουρος για τις δυνατότητές σου, φαντάστηκες πως θα πετύχει. Ακριβώς. Το περίμενα. Και ακριβώς γι' αυτό απέτυχες. Επειδή ήσουν πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου. Νομίζεις? Το ξέρω, σου λέω. Προσυντριβή ηγείται ύβρις. Προδε της πτώσεως κακοφροσύνη. Την επόμενη φορά θα το θυμάμαι αυτό. Και καλά θα κάνεις να το θυμάσαι. Όταν μια ψυχή μετανοεί για το λάθος της, δίνει χαρά στο Θεό. Είσαι θεοφοβούμενη κατά πως φαίνεται. Ναι. Και αν μπεις κακό για το Θεό τον ευεργέτη μου, δεν θα μοιραστώ τον άρτο μου μαζί σου. Πόσο χρόνο είσαι? Για μένα δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος. Είμαι παντού και πάντοτε. Είμαι με τον πατέρα μου στη φυλακή και με τον αδερφό μου στο σχολείο και με τη μητέρα μου στην κουζίνα και στο μαγαζί που έχει η αδερφή μου στην Αμερική. Και όταν τα καταφέρνει να πουλήσει κάτι από εκεί μέσα, γεμίζω από χάρα. Και όταν οι δουλειές της δεν πάνε καλά, πονάω. Μα να ξέρεις, πονάω ακόμα περισσότερο σαν τύχει να κάνει καμιά κακή πράξη. Είσαι, ναι, σε λένε Βενιαμίν, γιατί είσαι ο μικρότερος από όλους τους φίλους μου. Όλοι οι άνθρωποι είναι φίλοι μου. Έλα κοντά μου. Απίθωσε τον εαυτό σου μέσα στα δυο μου χέρια. Και θα πονάω από εδώ και μπρος και για σένα. Δεν καταλαβαίνω καλά τα λόγια σου. Ωστόσο θα ρω πως μαντεύω το νόημά τους. Από εδώ και μπρος, ό,τι θα θέλεις εσύ θα το θέλω κι εγώ. Τότε να αρχίσεις από τους ανθρώπους που έσφαλαν. Α, τώρα πήγες πολύ βαθιά. Θα έλεγε κανείς πως είναι από τον Καντ ή τον Σόπενχάουερ. Δεν τους ξέρω. Τότε πού το διάβασες? Στη γραφή. Αλήθεια? Υπάρχουν τέτοια πράγματα στη γραφή? Τι άπειρο παιδί που είσαι. Μα κανένας λοιπόν δεν νοιάστηκε ποτέ για σένα. Ω, να μπορούσα να σε φρόντιζα τώρα εγώ. Δεν νομίζω πως είσαι κακός από τη φύση σου. Θα λέγα μάλιστα πως είσαι καλός. Πώς τον λένε τον καθηγητή των λατινικών? Άλγκρεν. Θα το θυμάμαι. Ετούτη τη στιγμή ο πατέρας μου υποφέρει. Είναι όλοι τους τόσο σκληροί μαζί του. Ακούς πως τραγουδάνε τα σύρματα του τηλεφώνου? Ξέρεις, όταν λέει κανείς λόγια σκληρά από το τηλέφωνο, ο χαλκός που είναι κόκκινος και τρυφερός δεν μπορεί να τα ανοιχτεί. Γι' αυτό και όταν οι άνθρωποι μιλάνε με κακία, τότε και ο χαλκός παραπονιέται και τους μαλώνει. Και κάθε λέξη είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής. Και όταν θα έρθει το τέλος για όλους και για όλα, τότε θα πληρώσουν. Είσαι σκληρή? Όχι, όχι εγώ. Όχι εγώ. Πώς θα τολμούσα άλλωστε? Εγώ. Αυτή η θερμάστρα είναι κρύα.
Κοίταξε. Έχει μέσα ένα σωρό τσαλακωμένα χαρτιά. Πόσο απερίσκεπτοι είναι οι άνθρωποι. Εμπιστεύονται τα μυστικά τους μέσα σε θερμάστρες. Μόλις βρεθώ κάπου, η πρώτη μου δουλειά είναι να ανοίξω τη σόμπα. Αλλά μη θεωρείς πως εκμεταλλεύομαι αυτά που μαθαίνω. Α, όχι. Ποτέ δεν θα τολμούσα να κάνω τέτοιο πράγμα. Όχι. Γιατί πρώτη εγώ θα πονούσα τότε. Και μάλιστα θα πονούσα πολύ. Τι είναι αυτό? Να δω. Είναι ένα γράμμα για την Κριστίνα με την υπογραφή κάποιου Πέτρου. Τη ζητάει να βγουν ραντεβού. Αυτό δά το περίμενα από καιρό. Γεια Στάσου. Τι περίμενες δηλαδή? Πες το λοιπόν. Πες το κακόπεδο, αφού μονάχα στην κακία πιστεύεις. Ωστόσο αυτό το γράμμα φέρνει καλό. Την ξέρω δα την Κριστίνα. Σε λίγο θα γίνει νύφη μου. Και αυτή η συνάντηση σίγουρα θα γλιτώσει τον αδερφό μου από κάποια δυστυχία. Βενιαμίν, δώσ' μου το λόγο σου πως θα σοπάσεις ό,τι και να γίνει. Μη φοβάσαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν τη μανία οι άνθρωποι να έχουν μυστικά. Πιστεύουν πως είναι μυαλωμένοι, μα στο βάθος είναι τρελοί. Όμως τι θέλω εγώ και να κατέβομαι? Είσαι περίεργη. Δεν ναι, είναι έτσι? Ναι, το έχω μέσα μου σε μια αρρώστια. Θέλω όλα να τα μαθαίνω. Αλλιώς δεν ησυχάζω. Γιατί θέλεις να τα μαθαίνεις όλα? Είναι ένα ελάττωμα. Όμως δεν μπορώ να λυτρωθώ από αυτό. Δεν μπορώ να γιατρευτώ. Σκέψου πως τρώγομαι ακόμα για να μάθω αυτό που λένε τα κοτσίφια όταν μιλάνε μεταξύ τους. Τα κοτσίφια δεν μιλάνε. Ω, δεν άκουσες ποτέ σου κοτσίφια που τους μάθανε να μιλάνε? Ναι, αλλά τους μάθανε, δεν μιλάνε από μοναχά τους. Πάντως μπορούνε να μιλήσουν και αυτό έχει σημασία. Εξάλλου υπάρχουν και κοτσίφια που μάθανε να μιλάνε χωρίς βοήθεια. Είναι αυτοδίδακτα που λένε. Ακούνε τους άλλους χωρίς φυσικά να τα προσέξει κανείς. Και μετά επαναλαμβάνουν αυτά που άκουσαν. Να, πριν λίγο άκουσα δύο κοτσίφια να κουβεντιάζουν πάνω σε μια καρυδιά. Παράξενη που είσαι. Και τι λέγανε? Να, φύγε λοιπόν παλιοπέτρο, έλεγε το ένα. Ιούδα, απαντούσε το άλλο. Πέτρος και Ιούδας είναι το ίδιο, ξανά έλεγε το πρώτο. Δεν πρόσεξες ποτέ ότι τα ειδόνια τραγουδάνε μονάχα στο διπλανό περιβόλι που κάθονται κοφάλαλοι? Πώς το πρόσεξα, όπως και όλος ο κόσμος. Γιατί όμως? Γιατί αυτοί που ακούνε δεν καταλαβαίνουνε τι λένε τα ειδόνια. Μονάχα οι άλλοι, οι κοφάλαλοι, μονάχα αυτοί μπορούνε και καταλαβαίνουν. Ω, πες μου κι άλλες τέτοιες ιστορίες, σε παρακαλώ. Θα σου πω, όμως θα μου υποσχεθείς ότι θα είσαι καλός? Δηλαδή, πώς καλός? Να μην κρεμιέσαι από κάθε λέξη που λέω. Δεν θέλω αργότερα να μου πεις χθες μου τα έλεγες έτσι, προχθές μου έχεις πει τούτο ή εκείνο. Θέλεις να σου μιλήσω κι άλλο για τα πουλιά? Ναι. Υπάρχει, ξέρεις, ένα πολύ κακό πουλί. Το λένε νυχτοκόρακα. Δεν χρειάζεται να σου πω περισσότερο. Από το όνομά του φαίνεται πόσο κακό είναι. Να σκεφτείς πως τρώει ποντίκια. Ποντίκια? Αλλά επειδή είναι πολύ κακό πουλί, τυρανιέται πολύ μέχρι να τα γραπώσει. Γι' αυτό και δεν ξέρει παρά μονάχα μια λέξη. Μιάου. Σαν τη γάτα. Και όταν φωνάζει μιάου, τα ποντίκια τρέχουν φοβισμένα να κρυφτούν. Μα και ο ίδιος ο νυχτοκόρακας ούτε κι αυτός δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και πολλές φορές μένει νηστικός από την κακία του. Θέλεις να σου πω κι άλλες ιστορίες? Θέλεις να σου μιλήσω για τα λουλούδια? Ω, ναι. Ξέρεις, όταν αρρώστησα μου δώσανε ένα γιατρικό που μου έκανε να βλέπω το κάθε τι σαν μέσα από ένα φακό που τα δείχνε όλα πιο μεγάλα. Ενώ η μπελαντόνα αυτή τα κάνει όλα να φαίνονται πολύ μικρά, μικροσκοπικά. Κι έτσι τώρα μπορώ και βλέπω μακρύτερα από τους άλλους. Μπορώ ακόμα να κοιτάω τα αστέρια μέρα μεσημέρι. Μα δεν υπάρχουν αστέρια την ημέρα? Περίεργος που είσαι. Κι εγώ σου λέω πως πάντοτε υπάρχουν αστέρια. Να, ετούτη τη στιγμή, ακριβώς αντίκρι μου, στο βοριά, βλέπω την Κασιόπη. Μοιάζει σαν ένα διπλό ύψιλο κεφαλαίο κατά μεσή στο γαλαξία. Την βλέπεις? Όχι. Ε, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτό που άλλοι δεν μπορούν να δούνε. Κάποτε θα το θυμηθείς.
Γι' αυτό μην έχεις και μεγάλη εμπιστοσύνη στα μάτια σου. Και τώρα πρέπει να σου μιλήσω για αυτό τον Γκρίνο. Είναι από την Ελβετία. Είναι από αυτούς που ανθίζουν το Πάσχα. Ο κάλικάς του ρούφηξε το φως του ήλιου. Κοίταξε πόσο κίτρινος είναι. Ανακουφίζει θαρρείς τους πόνους. Πριν από λίγο πέρασα μπροστά από ένα ανθοπολείο. Είδα το λουλούδι. Μου άρεσε. Και σκέφτηκα να το δώσω στον αδερφό μου. Όταν όμως έκανα να μπω, είδα πως το ανθοπολείο ήταν κλειστό. Βλέπεις, σήμερα είναι η μέρα της Θείας Μετάληψης. Όμως τον ήθελα οπωσδήποτε αυτό τον Γκρίνο. Πήρα λοιπόν το κλειδί μου και δοκίμασα να δω αν τέριαζε. Λοιπόν, θα το πιστέψεις. Το κλειδί λες και ήταν για εκείνη την κλειδαριά. Η πόρτα άνοιξε και εγώ μπήκα. Και τι έκανες? Καταλαβαίνεις τη γλώσσα των λουλουδιών? Κάθε άρωμα αντιπροσωπεύει ένα σωρό σκέψεις. Και αυτές ξεχύθηκαν οι σκέψεις, με περιζώσανε και σαν μέσα από έναν φακό, βαθιά μέσα στη στεφάνη τους, είδα μυστικά που κανένας μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να δει. Μου εμπιστεύτηκαν τη λύπη που τους προξένησε ένας κακός κυπουρός. Δεν λέω φυσικά πως το έκανε από κακία, ίσως από αμέλεια. Άφησα λοιπόν δίπλα στο ταμείο τα χρήματα και μια κάρτα. Πήρα το λουλούδι και φύγα. Φέρθηκες πολύ επιπόλαια. Και αν δεν βρουν τα χρήματα όταν ανακαλύψουν ότι λείπει ο Κρίνος? Έχεις δίκιο. Είναι τόσο εύκολο να εξαφανιστεί ένα νόμισμα. Και αν βρουν μονάχα την κάρτα σου, είσαι χαμένη. Μα κανένας δεν θα πιστέψει πως είμαι κλέφτρα. Όχι. Ξέρω τι θέλεις να πεις. Κατά τον πατέρα και η κόρη. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Τι να κάνουμε? Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ναι, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάτι. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Κυρία Άλγκρεν, φτωχέ Έλλης, όλοι μας πρέπει να υποφέρουμε. Αύριο θα δοθεί ένα κονσέρτο. Θα παίξουν τους 7 τελευταίους λόγους του Χριστού του Χάιντν. Μητέρα, κοίταξε τον ιόν σου. Τι αρρώστια είχες? Μια αρρώστια που δεν φέρνει το θάνατο. Αντίθετα, είναι η δόξα του Θεού. Περίμενα την ευτυχία, όμως με βρήκε το κακό. Διψούσα για το φως, όμως με ζώσαν τα σκοτάδια. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, Βενιαμίν? Δεν ξέρω, έπλητα. Και τα δικά σου? Εγώ δεν είχα παιδικά χρόνια. Γεννήθηκα πολύ γριά. Και όταν γεννήθηκα τα ξέρα όλα. Και κάθε φορά που μάθαινα κάτι ήταν σαν κάτι που το ήξερα κάποτε. Μετά το ξέχασα. Και ύστερα το ξαναθυμόμουν. Ναι, κάθε φορά. Την επιπολαιότητα και τη βλακεία των ανθρώπων την ανακάλυψα στα 4 μου χρόνια. Γι' αυτό και εκείνοι δείχτηκαν τόσο κακοί μαζί μου. Όλα αυτά που λες έχω την εντύπωση πως τα σκέφτηκα κι εγώ. Το πιστεύω. Γιατί είπες πρωτύτερα ότι το νόμισμα που άφησε στο ανθοπολείο θα μπορούσε να εξαφανιστεί? Γιατί δυστυχώς συνήθως μόνο τα άσχημα πράγματα γίνονται. Α, το πρόσεξες κι εσύ. Κάποιος έρχεται. Είναι ο Έλλης. Τον ακούω. Τι ευτυχισμένη που είμαι. Ο μοναδικός μου φίλος. Όμως δεν με περιμένει. Και ούτε θα ευχαριστηθεί που θα με δει. Όχι, δεν θα ευχαριστηθεί. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Βενιαμίν, Βενιαμίν, σε παρακαλώ να είσαι ευγενικός τώρα που θα έρθει. Κάνε πως είσαι τάχα χαρούμενος. Εγώ πηγαίνω στο διπλανό δωμάτιο. Προετοίμασέ τον. Δώσ' το σιγά σιγά να καταλάβει πως ήρθα. Όμως πρόσεξε, όχι πικρά λόγια. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το βαστάξω. Πληγώνομαι. Να το θυμάσαι, δώσ' μου το χέρι σου. Λοιπόν, από εδώ και μπρος θα είσαι ο μικρός μου αδελφός. Ο Θεός να σε προστατεύει. Αυτό είναι το πανοφόρι του Έλλης? Ναι.
πανοφόρη του Έλλης. Καημένη μου αδελφούλη. Λίνα, δεν είναι εδώ η μητέρα? Εδώ είναι η κυρία στην κουζίνα. Θα τη φωνάξω. Εσύ, Βενιαμίν, διαβάζεις? Ναι. Γύρισες, Έλλης, δεν σε άκουσα. Έχω νέα. Συνάντησα στον δρόμο τον δικηγόρο. Και λοιπόν? Λοιπόν, θα κάνουμε προσφυγή. Δόξα τω Θεώ. Και για να κερδίσουμε καιρό πρέπει να διαβάσω όλους αυτούς τους φακέλους. Θα τους τελειώσεις γρήγορα. Κι εγώ που νόμιζα πως είχα τελειώσει. Και να που πρέπει τώρα να ξαναπεράσω άλλη μια φορά το ίδιο μαρτύριο. Όλες εκείνες τις κατηγορίες, τις μαρτυρίες, τις αποδείξεις, όλα πάλι από την αρχή. Ναι, όμως τότε το εφετείο θα τον απαλλάξει. Όχι, μητέρα, δεν μπορεί. Γιατί ομολόγησε. Ίσως να έγινε και κανένα λάθος στη διαδικασία. Έτσι μου είπε ο δικηγόρος την τελευταία φορά που με είδε. Το είπε μόνο και μόνο για να σε ευχαριστήσει. Δεν θα πας εκείνο το δείπνο. Όχι. Άλλαξες πάλι γνώμη. Ναι, άλλαξα. Δεν είναι καλό αυτό, Έλλης. Το ξέρω. Όμως νιώθω να με παρασύρει το ρεύμα σαν να ήμουν κανένα κομματάκι άχυρο. Μου φάνηκε πως άκουσα μια φωνή πρωτύτερα. Μου φάνηκε μάλιστα σαν γνωστή. Μα θα πρέπει να γελάστηκα. Αυτό το πανοφόρι γιατί βρίσκεται ακόμα στην καρέκλα? Σου το είπα πως δεν είναι η θέση. Πως βρέθηκε εδώ αυτό το λουλούδι, Βενιαμίν? Το έφερε ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι? Ποια ήταν? Ήταν η... Η αδερφή μου? Ναι. Της μίλησες? Ναι, της μίλησα. Θεέ μου, δεν έφταναν όσα είχαμε. Δεν ήταν κακή μαζί σου? Κακή αυτή? Α, όχι. Ίσα ίσα που ήταν πολύ γλυκιά. Αλήθεια? Και σου μίλησε για μένα? Είναι πολύ θυμωμένη μαζί μου? Όχι, κάθε άλλο. Είπε πως είστε ο μοναδικός της φίλος. Τι παράξενη μεταμόρφωση. Και φεύγοντας χάιδεψε το πανοφόρι σας. Φεύγοντας, πού πήγε? Μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Εκεί? Ναι. Φαίνεσαι τόσο ευχαριστημένος, Βενιαμίν. Μου διηγήθηκε ένα σωρό όμορφα πράγματα. Τι είδους πράγματα? Φανταστικές ιστορίες και άλλα γύρω από τη θρησκεία. Και αυτό σε έκανε να είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Φτωχή Ελεονόρα, τόσο δυστυχισμένη και να μπορεί ακόμα να δίνει χαρά στους άλλους. Ο Θεός να με βοηθήσει. Μεγάλη Παρασκευή είναι θαρίσα τελειωτή. Το χιόνι έχει πέσει στους δρόμους σαν να σκορπίσανε άχυρο μπροστά από το σπίτι κάποιου τιμωθάνατου. Όλα σώπασαν. Όλα εκτός από τα μπάσα του αρμονίου που ακούγονται μέχρι εδώ. Η μητέρα σου πήγε στον Εσπερινό? Ναι. Δεν τόλμησε να πάει στη μεγάλη λειτουργία. Την πληγώνουν οι ματιές των ανθρώπων. Έχουν παράξενες συνήθειες αυτοί οι άνθρωποι που λες. Θα προτιμούσαν να κρύβομασταν όλοι μας, να μην μας έβλεπαν πουθενά. Έτσι θα τους ήταν πιο βολετό. Και ίσως να έχουν. Επειδή ένας έκανε το λάθος, γυρίζουν την πλάτη σε όλη την οικογένεια. Ναι, έτσι είναι. Κοίταξε τους αυτούς τους δυο. Την Ελεονόρα και τον Βενιαμίν εκεί πέρα στην άλλη άκρη στο γραφείο. Είναι όμορφο που συνεννοούνται τόσο πολύ καλά. Τι ευτυχία που η Ελεονόρα είναι τόσο ήρεμη. Μόνο να κρατούσε αυτή η ηρεμία. Γιατί να μην κρατήσει? Γιατί συνήθως η ευτυχία δεν διαρκεί. Απόψε τα φοβάμαι όλα. Μα κοίταξέ τους. Πρόσεξες πόσο πολύ έχει αλλάξει ο Βενιαμίν. Δεν υπάρχει πια εκείνη η σιωπηλή, η βουβή, η επανάσταση που την ένιωθες μέσα του. Είναι υπάκουος, ήρεμος.
Τι γλυκιά που είναι η Ελεονόρα. Τι όμορφη, μπορώ να πω. Και έφερε εδώ μέσα τόση γαλήνη, τόση ηρεμία. Ακόμη και η μητέρα ησύχασε βλέποντάς την τόσο ήρεμη. Ομολογώ πως ούτε κι εγώ το περίμενα. Πιστεύεις πως γιατρεύτηκε εντελώς? Ναι. Αν δεν είχε αυτή την οσυρή υπερευαισθησία. Να, τώρα διαβάζει τα πάθη του Χριστού και κάπου κάπου κλαίει. Θυμάμαι πως κι εμείς όταν ήμασταν μικροί στο κατηχητικό κλαίγαμε τέτοιες μέρες. Μην μιλάς τόσο δυνατά. Τα ακούει όλα όσα λέμε. Όχι όμως και τώρα. Είναι τόσο μακριά μας. Έχεις προσέξει πόση αξιοπρέπεια, πόση αρχοντιά θα έλεγα έχουν τα χαρακτηριστικά του Βενιαμίν? Είναι από τον πόνο. Η χαρά τα κάνει όλα χυδαία. Ή μήπως είναι ο έρωτας? Μήπως άραγε αυτά τα δύο παιδιά? Μην απλώνεις το χέρι στις φτερούγες της πεταλούδας. Θα πετάξει μακριά. Έχω την εντύπωση πως δεν διαβάζουν. Θαροκοιτάζονται μονάχα. Τόση ώρα και δεν γύρισαν ούτε ένα φύλλο στα βιβλία τους. Δεν ξέρει ούτε και η ίδια πόσο μεγάλο είναι το καλό που θέλει να κάνει. Πρέπει να ξαναγυρίσω στα χαρτιά μου. Μα γιατί? Για να δώσω κουράγιο στη μητέρα, αυτό είναι όλο. Φυσικά κάνω τάχα πως διαβάζω. Ωστόσο δίχως να το θέλω ξεχωρίζουν μερικές λέξεις που σφινώνονται στην ψυχή μου και με πληγώνουν. Απαράλλαχτα όπως οι πέντε πληγές το κορμί του Χριστού μας. Ειλικρινά είναι η πιο κατάλληλη απασχόληση για Μεγάλη Παρασκευή. Έλλης. Χτες είχαμε ήλιο. Γι' αυτό και πήγαμε στην εξοχή. Με το νου μας φυσικά. Κριστίνα, κι αν θα είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε εδώ το καλοκαίρι? Θα ξοδεύαμε πολύ λιγότερα. Μα θα ήταν και πολύ πιο ενοχλητικό. Θα ρω πως δεν θα μπορέσω. Πέρασα κιόλας τρία καλοκαίρια σε αυτόν τον τόπο. Αυτό το σπίτι είναι σαν τάφος. Το μεσημέρι όταν κοιτάζει κανείς αυτό τον ατέλειωτο και πένθυμο δρόμο που όλο και στενεύει και γίνεται σαν χαντάκι. Ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα μάξι, ούτε ένα σκυλί. Μονάχα ποντίκια που βγαίνουν από τα λαγούμια, γιατί και οι γάτοι έχουν διακοπές. Και πίσω από τα παντζούρια οι λιγοστοί που έμειναν στην πόλη για να κουτσομπολεύουν τα ρούχα του ενός και του άλλου. Μπα, να και ένας που φοράει ακόμα το περσινό του κοστούμι. Και το στραβό του ενός και τα ελαττώματα του άλλου. Και από τις φτωχογειτονιές βγαίνουν όλοι αυτοί που συνήθως ζουν κρυμμένοι. Οι σακάτιδες, άλλοι με κομμένη μύτη, με κομμένα αυτιά. Οι δυστυχισμένοι. Έλυση. Και ξεχύνονται μόλις δούνε τον ήλιο και κατακλείζουν τους πάγκους των μπάρκων, σαν να είχαν κατακτήσει την πόλη. Εκεί που πριν λίγο παίζανε καλοντημένα παιδάκια, ξεθαρεμένα από την τρυφερότητα που τους δείχνουν οι όμορφες μαμάδες τους, τώρα περνούνε ορδές από άθλιες υπάρξεις που άλλο δεν κάνουν από το να βρίζονται και να πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Θυμάμαι μια τέτοια μέρα πριν από δύο χρόνια. Ήταν του Αγιανιού. Έλλης, Έλλης, ξέχαστα αυτά. Κοίταξε ίσια μπροστά σου. Το μέλλον. Το μέλλον. Πιστεύεις πως θα είναι πιο φωτεινό, Κριστίνα? Πρέπει να το πιστέψουμε. Μόνο να πάβε πια να χιονίζει, για να μπορέσουμε να κάνουμε κανένα περίπατο. Χτες παρακαλούσες να ξανάρθει το σκοτάδι, για να μας κρύψει από τα μάτια των άλλων. Έλεγες, τι γλυκό που είναι το σκοτάδι. Πόση ανακούφιση σκορπάει. Νιώθεις σαν να χώνεις το κεφάλι σου κάτω από τα σκεπάσματα. Βλέπεις λοιπόν ότι η δυστυχία είναι πάντα τόσο δυσκολοβάσταχτη. Το χειρότερο σε αυτή τη δίκη ήταν οι αδιάκριτες ερωτήσεις γύρω από τη ζωή του πατέρα μου. Λένε πως δίναμε λαμπρές δεξιώσεις. Ένας μάρτυρας ισχυρίζεται ότι ο πατέρας έπινε. Όχι. Όχι, αυτό πάει πολύ. Δεν αντέχω πια. Κι όμως πρέπει να φτάσω ως το τέλος. Δεν κρυώνεις? Όχι, αν και δεν κάνει ζέστη. Η Λίνα δεν είναι στο σπίτι? Πήγε να μεταλάβει. Η μητέρα σου θα γυρίσει γρήγορα? Φοβάμαι τόσο πολύ όταν βγαίνει. Κάθε φορά ακούει, βλέπει πράγματα. Θα έλεγε κανείς πως έχετε μια κλίση προς τη μελαγχολία στην οικογένειά σας. Γι' αυτό και μονάχα οι μελαγχολικοί άνθρωποι δέχονται να πατούν στο σπίτι μας. Οι εύθυμοι μας αποφεύγουν. Α, να, έρχεται η μητέρα σου. Να σε υπομονετική μαζί της, Κριστίνα. Ω, ναι. Άλλωστε, από όλους μας πιο πολύ εκείνη υποφέρει. Ωστόσο, ακόμα δεν μπόρεσα να την καταλάβω. Κρύβει την ντροπή της όσο μπορεί. Γι' αυτό και μας είναι τόσο ακατανόητη. Φτωχή μητέρα. Καλησπέρα, μητέρα. Καλησπέρα. Είστε όλοι σας ντυμένοι στα μαύρα, σαν να είχαμε πένθος. Χιονίζει ακόμα? Ναι.
Κάνει κρύο εδώ μέσα. Α, Λεωνόρα, βλέπω διαβάζεις. Ναι. Μελετάς. Ενώ εσύ, Βενιαμίν, δεν μελετάς καθόλου. Πώς, μελετάω. Πήγες στον Εσπερινό μητέρα. Ναι. Και ο Εφημέριος έβγαλε το σχετικό λόγο. Δεν τον συμπαθώ. Είδες τίποτα γνωστούς? Καλύτερα να μην τους έβλεπα. Κατάλαβα. Είδα και το Λίντκβιστ. Ήρθε και μου μίλησε. Τι απάνθρωπια. Με ρώτησε τι κάνω. Και σκεφτείτε την αγωνία μου. Με ρώτησε ακόμα αν θα μπορούσε να έρθει να μας επισκεφτεί απόψε το βράδυ. Αν είναι δυνατόν. Τέτοια βραδιά. Μεγάλη Παρασκευή. Έμεινα με το στόμα ορθανίχτο. Και εκείνος παρεξήγησε τη σιωπή μου, νομίζοντας ότι δέχτηκα. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει. Εδώ, τώρα. Όχι. Πρέπει, λέει, να μας παραδώσει ένα επίγον έγγραφο. Θέλει να μας πάρει τα έπιπλα. Είχε ένα παράξενο ύφος. Ομολογώ ότι δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε. Εντάξει, λοιπόν, ας έρθει. Έχει το δίκιο με το μέρος του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποκληθούμε. Τουλάχιστον να του φερθούμε ευγενικά όταν θα έρθει. Μόνο να μην χρειαστεί να τον δω κι εγώ. Τότε μην βγαίνεις καθόλου από το δωμάτιό σου. Δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τα έπιπλά μας. Πώς θα ζήσουμε αν μας τα πάρει όλα? Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί κανείς να ζήσει μέσα σε αδιανά δωμάτια. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στον δρόμο, μητέρα. Ναι, αλλά αυτοί είναι κλέφτες. Δεν είναι τίμιοι άνθρωποι. Μητέρα, διαβάζω, σε παρακαλώ. Βρήκες τουλάχιστον καμιά παρατυπία? Όχι, ούτε και νομίζω ότι θα βρω. Κι όμως, εγώ συνάντησα πριν από λίγο τον γραμματέα του δικαστηρίου και μου είπε πως θα μπορούσε ωραιότατα να υπάρχει κάποια πλάνη στη διαδικασία. Φαίνεται πως δεν διαβάζεις πολύ προσεκτικά. Πώς, μητέρα. Ωστόσο μου είναι πολύ δυσάρεστο. Α, ναι. Καθώς σου έλεγα, λοιπόν, συνάντησα τον γραμματέα του δικαστηρίου και μου διηγήθηκε πως χτες έγινε μια διάρρηξη. Μέρα μεσημέρι. Διάρρηξη. Πού? Στο ανθοπολείο της Οδοντεκουβά. Μια πολύ πολύ περίεργη ιστορία. Ακούστε τι έγινε. Κατά πως φαίνεται, η Ανθοπόλης έκλεισε το κατάστημα για να πάει στην εκκλησιά, γιατί ο γιος της ή η κόρη της, δεν κατάλαβα καλά, θα λάβαινε την πρώτη μετάληψη. Όταν γύρισε κατά τις 3, μπορεί να ήταν και 4, τέλος πάντων αυτό δεν έχει σημασία, το κατάστημα ήταν ορθάνυχτο και της λείπανε από μέσα ένα σωρό λουλούδια. Κυρίως μια κίτρινη τουλίπα. Ήταν το πρώτο που της χτύπησε στο μάτι. Τουλίπα? Ναι, γιατί? Είσαι σίγουρη πως δεν πρόκειται για κρίνο? Και βέβαια. Απολύτως σίγουρη. Τουλίπα. Φυσικά ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι έγινε μια διάρρηξη, αλλά ότι έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη, την ώρα που τα παιδιά έπαιρναν την πρώτη τους μετάληψη. Δεν υποπτεύονται κανέναν? Όχι. Ωστόσο, πρόκειται για μια τελείως ιδιόρυθμη διάρρηξη. Να σκεφτείς πως ούτε άγγιξαν το ταμείο. Ας τέλειωνε κάποτε η σημερινή μέρα. Και να ερχότανε τουλάχιστον και η Λίνα να βοηθήσει. Άκουσα να μιλάνε και για τη συγκέντρωση του Πέτρου. Παρευρέθηκε και ο κυβερνήτης αυτοπροσώπος. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. Όλοι πιστεύαμε πως ο Πέτρος ανήκε στην αντίθετη παράταξη. Φαίνεται πως άλλαξε πεποιθήσεις. Γι' αυτό άλλωστε τον ελένε και Πέτρο. Εσένα τι σου έκανε ο κυβερνήτης και τον αντιπαθείς? Τον αντιπαθώ γιατί είναι όλο άρνηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Και ούτε έχει και καμία σημασία άλλωστε. Πάντως έβγαλε λόγο και ο Πέτρος τον ευχαρίστησε. Με πολύ συγκίνηση φαντάζομαι, απαρνιόμενος τον παλιό του δάσκαλο και λέγοντας «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και ο Αλέκτορ εφώνησε. Και αυτός ο κυβερνήτης δεν ονομάζεται Πόντιος? Και το επίθετο του δεν είναι Πιλάτος? Μην είσαι τόσο πικρός, Έλλης. Πρέπει κανείς να ανέχεται τους ανθρώπους έτσι όπως είναι. Θα ρω πως έρχεται ο Λίτκβιστ. Μπορείς και τον ακούς μόνο που πατάει απάνω στο χιόνι. Ακούω τον μπαστούνι του που χτυπάει τα βότσαλα του δρόμου και τις γαλότσες του που τρίζουνε. Πήγαινε, μητέρα. Όχι, τώρα θέλω να μείνω. Άλλωστε έχω και κάτι να του πω. Μητέρα, σε παρακαλώ πήγαινε. Θα είναι πολύ δυσάρεστο, σου το λέω. Ανάθεμα τη μέρα που γεννήθηκα. Μητέρα. Ανάθεμα. Μητέρα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε σε μένα και τα παιδιά μου. Τι στενοχωριέσαι τώρα? Τι έγινε ο Λίντκβιστ? Σταμάτησε.
Σκέφτεται ίσως πως δεν πρέπει ή ότι θα είναι πολύ σκληρό. Μα όχι, δεν μπορεί βέβαια να σκέφτεται έτσι. Αυτός, αυτός που μπόρεσε να μας γράψει τόσο ξερά γράμματα και πάντα στο ίδιο γαλάζιο χαρτί. Από τότε κάθε φορά που βλέπω γαλάζιο φάκελο με πιάνει ρίγος. Τι σκέφτεσαι να του πεις, τι θα του προτείνεις? Δεν ξέρω, έχω χάσει την ψυχραιμία μου. Δεν είμαι σε θέση να αποφασίσω. Τι να κάνω, να πέσω στα γόνατα και να του ζητήσω έλεος? Τον ακούς καθόλου? Στάσου να δω από το παράθυρο. Εγώ το μόνο που ακούω είναι το αίμα στα αυτιά μου. Επειδή φοβάσαι το χειρότερο. Ας μας τα πάρει όλα. Ναι, μα τότε και ο σπιτονικοκυρής θα μου ζητήσει και αυτός να σιγουρευτεί για τον Νίκη. Πώς θα μπορέσω να τον ικανοποιήσω? Όταν μας πάρουν τα έπιπλα είναι πολύ φυσικό να ζητήσει εγγύηση. Τον βλέπεις? Δεν φαίνεται. Θα έφυγε. Ξέρεις, ο θυμός της μητέρας μου πρωτύτερα με πλήγωσε λιγότερο από αυτή την αναβολή. Από τη συνηθισμένη αδιαφορία αυτού του ανθρώπου. Τα τελευταία της λόγια ήταν σαν ένας πνιγμένος βρυχυθμός. Τώρα που ο Λίτκβιστ έφυγε, τον βλέπω σαν τον καλό το δράκο που κοιτάζει μόνο να τρομάξει τα μικρά παιδιά. Περίεργο δεν είναι? Μια το βλέπει κανείς έτσι, μια αλλιώς. Πάντως καλύτερα που δεν πήγα χτες εκείνο το δείπνο. Θα έπαιρνα ίσως το λόγο και ο αυτορμητισμός μου θα τα χαλούσε όλα. Θα ήταν η καταστροφή και για μένα και για εσάς. Καλύτερα που δεν πήγα. Τα βλέπεις λοιπόν? Ναι, μας βγήκε σε καλό η συμβουλή σου. Εξάλλου τον ξέρεις καλά εσύ, τον Πέτρο σου. Τον Πέτρο μου? Α, με συγχωρείς, ήθελα να πω τον Πέτρο μου. Να τον, ξανάρχεται. Ο δράκος που μυρίστηκε ανθρώπινο κρέας. Έλα, αυτή η κατάσταση έχει γίνει γελία. Όπως τα παραμύθια με τις μάγισσες. Μόνο που εμένα δεν μου αρέσουν πια. Δεν μου μείνε πια κέφι και δεν μπορώ να γελάσω. Έφυγε. Μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν θα ξανάρθει πια σήμερα. Αύριο πάλι. Και αύριο θα έχουμε ήλιο. Είναι η παραμονή του Πάσχα αύριο. Το χιόνι θα λιώσει και τα πουλιά θα κελαϊδούν. Συνέχισε. Είναι σαν να τα βλέπω αυτά που μου λες. Αν μπορούσες να δεις το ίδιο στο βάθος της καρδιάς μου. Αν μπορούσες να δεις τις σκέψεις μου, τις προθέσεις μου, την προσευχή μου, την πιο κρυφή. Έλλης, τώρα που... Τώρα που... Συνέχισε. Να, τώρα που ήθελα κι εγώ να σου ζητήσω κάτι. Σ' ακούω. Ξέρω πως θα είναι για σένα μια δοκιμασία. Και να θυμάσαι πως δεν είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Δοκιμασία? Λοιπόν, λέγε. Άφησέ με να... Όχι, όχι, δεν τολμώ. Δεν τολμώ γιατί μπορεί και να αποτύχω. Μα γιατί με κάνεις να υποφέρω, λέγε. Ξέρω πως θα το μετανιώσω όμως. Τέλος πάντων, Έλλης, άφησέ με να πάω στο κοντσέρτο απόψε το βράδυ. Σε ποιο κοντσέρτο? Θα παίξουν στη Μητρόπολη τους 7 τελευταίους λόγους του Χριστού, του Χάιντν. Με ποιον θα πας? Με την Άλλης και... Και? Και με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο? Βλέπεις, έγινες πάλι σκυθροπός. Δεν θα έπρεπε ίσως να σου το πω, μα τώρα πια είναι πολύ αργά. Ναι, είναι κάπως αργά. Όμως εξηγήσου. Μα σου το είπα πως δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα. Γι' αυτό και σου ζήτησα τυφλή εμπιστοσύνη. Δεν σε εμποδίζω να πας αυτό το κοντσέρτο. Σου έχω άλλωστε τόση εμπιστοσύνη. Όμως με τρομάζει που σε βλέπω να αποζητάς τη συντροφιά αυτού του Ιούδα. Σε καταλαβαίνω. Εξάλλου είναι μονάχα μια δοκιμασία. Την οποία όμως δεν έχω τη δύναμη να υποστώ. Πρέπει να την έχεις. Θα το ήθελα κι εγώ. Μα δεν μπορώ. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα θα πας. Δώσ' μου το χέρι σου. Ορίστε. Εμπρός. Δεν απαντούν. Εμπρός. Εμπρός. Περίεργο. Μου απαντούν με την ίδια μου τη φωνή. Ποιος είναι στο ακουστικό? Ποιος είναι στο ακουστικό? Περίεργο. Ξανακούω τη φωνή μου σαν ηχό. Ναι, γίνεται καμιά φορά. Εμπρός. Εμπρός. Τώρα έγινε τρομακτικό. Πήγαινε, Χριστίνα. Χωρίς εξήγηση, έτσι απλά πήγαινε. Θα τη βαστίξω τη δοκιμασία. Αν τα καταφέρεις, όλα θα πάνε καλά για μας. Θα τα καταφέρω. Και θα γυρίσω νωρίς. Αντίο, Χριστίνα. Αντίο. Για πάντα.
Θεέ μου, τι έκανα. Η αστυνομία ζητάει τον ένοχο. Και αν με ανακαλύψουν. Καημένη μαμά, καημένη Έλλης. Να πεις πως ήμουν εγώ. Εσύ? Θα δεχόσουν δηλαδή να φορτωθείς το φταίξιμο ενός άλλου? Παιδί που είσαι. Είναι εύκολο όταν ξέρεις πως είσαι αθώος. Ναι, αλλά δεν κάνει ποτέ να λέμε ψέματα. Τότε άφησέ με να τηλεφωνήσω στο Ανθοπολείο την αλήθεια. Όχι, φέρθηκα άσχημα. Γι' αυτό και μου αξίζει να ανησυχώ. Και αν έρθει η αστυνομία? Θα είναι φοβερό. Μα πρέπει να είναι φοβερό. Ω, μόνο να τέλειωνε κάποτε η αποψινή μέρα. Αυτό το ρολόι, το εκρεμές του αιωρείται χωρίς να βιάζεται. Κάνε πιο γρήγορα, αγαπημένο μου ρολόι. Πιο γρήγορα. Να κοίταξε, θα γυρίσω μόνη μου τους δείχτες. Ντομ, 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 ντομ. Είναι 8 η ώρα. Ντομ, 9, ντομ, 10, ντομ, 11, ντομ. Είστε ανοιχτά. Είναι Σάββατο. Ο ήλιος θα ανατείλει. Και θα κάνουμε τις ετοιμασίες για την Ανάσταση. Τι σ' αρέσει να πληγώνεις τον εαυτό σου? Εγώ πληγώνω τον εαυτό μου? Μα τότε τι να πούνε ένα σωρό λουλούδια που μόλις πρωτανοίξαν? Τα χιονουλούλουδα, οι ανεμόνες που μένουν κάτω από τα χιόνια όλη μέρα και όλη νύχτα. Πόση παγωνιά θα νιώθουν μέσα στο σκοτάδι, πόσο θα υποφέρουν. Η νύχτα σίγουρα είναι η πιο δύσκολη στιγμή τους, γιατί ολόγυρα είναι μαυρίλα και καρτερούν ασάλευτα να ξημερώσει. Όλοι πονάνε, μα περισσότερο από όλους τα λουλούδια. Και τα χελιδόνια που μόλις ήρθανε, πού θα κοιμηθούνε απόψε? Μέσα στα κουφαλιασμένα δέντρα, το ξέρεις. Δεν υπάρχουν αρκετά κουφαλιασμένα δέντρα για όλα τα χελιδόνια. Εγώ είδα μονάχα δύο δέντρα μέσα στο πάρκο. Και μέσα σε αυτά τα δύο κάθονται κουκουβάγες που τρώνε τα μικρά πουλιά. Καημένε Έλλης, πιστεύει πως η Κριστίνα τον εγκατέλειψε. Όμως εγώ το ξέρω καλά πως θα ξανάρθει. Αφού το ξέρεις, γιατί δεν του το είπες? Γιατί και ο Έλλης πρέπει να πονέσει. Ο καθένας πρέπει να πονέσει απόψε. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Για να μην ξεχνάμε το μαρτύριο του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό. Τι είναι? Δεν ξέρεις? Όχι. Η αστυνομία. Α, ναι. Τ' άκουσα αυτά τα σφυρίγματα τότε που ήρθαν να συλλάβουν τον πατέρα μου. Και μετά αρρώστησα. Σήμερα έρχονται να συλλάβουν εμένα. Όχι, δεν θα τους αφήσω να σε πάρουν. Δεν θα τους αφήσω. Είναι όμορφο αυτό που λες. Όμως δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Όχι, όχι εσένα, Λεωνόρα. Όχι, αλλιώς να την κάνω τη ζωή. Πήγαινε να καθίσεις εκείνη την καρέκλα, μικρή. Είναι δύο παιδάκια που παίζουν με τη σφυρίχτρα τους. Είδες πόση λίγη πίστη έχουμε? Φαντάστηκες πως ο Θεός είναι τόσο σκληρός που θα έφαινε να με τιμωρήσουν αφού δεν έφτεξα? Το μόνο μου λάθος είναι που φέρθηκα περίσκεπτα. Ω, πώς μπόρεσα κι αμφέβαλα για εκείνον. Αύριο όμως θα έρθει αυτός ο άνθρωπος να πάρει τα έπιπλα. Ας έρθει. Θα τα αφήσουμε όλα. Όλα τα παλιά έπιπλα που μάζεψε ο πατέρας μου και που τα θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν πρέπει να νιώθουμε δεμένοι με πράγματα που κι αυτά μας δένουν εδώ κάτω. Θα βαδίσουμε στους πέτρινους δρόμους με ματωμένα πόδια. Γιατί αυτός ο δρόμος οδηγεί στους ουρανούς. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο διάβατος. Επιμένεις να την ανάσεις τον εαυτό σου? Άφησέ με. Ξέρεις τι θα μου λείψει περισσότερο? Αυτό το ρολόι. Με είδε να γεννιέμαι. Μέτρησε τις ώρες και τις μέρες μου. Ακούς? Χτυπάει σαν να ήταν καρδιά. Σαν αληθινή καρδιά. Και ξέρεις, είχε σταματήσει ακριβώς τη στιγμή που πέθανε ο παππούς. Αντίο ρολόι μου. Σε λίγο θα σταματήσεις και πάλι. Ξέρεις, κάθε φορά που μας έβρισκε κάποια συμφορά πήγαινε πολύ πιο γρήγορα. Σαν να βιαζόταν να περάσει μια ώρα αρχίτερα το κακό. Και όταν ήμασταν ευτυχισμένοι πήγαινε αργά-αργά, για να μας αφήσει να χαρούμε περισσότερο την ευτυχία μας.
Είναι ένα καλό και ευγενικό ρολόι. Κάποτε είχαμε και ένα κακό. Το έχουμε δηλαδή ακόμα. Όμως μέσα στην κουζίνα δεν μπορούσε να υποφέρει τη μουσική. Κάθε φορά που ο Έλλης καθότανε στο πιάνο, αυτό άρχιζε να χτυπάει. Το πρόσεξαν όλοι, όχι μονάχα εγώ. Γι' αυτό και το βάλανε στην κουζίνα. Γιατί ήταν όλο κακία. Μα ούτε και η Λίνα τα αγαπάει. Γιατί αυτό το κακό δεν σταματάει να δουλεύει όλη νύχτα. Και ύστερα δεν μπορείς να βασιστείς αυτό. Πας να φτιάξεις αυγά βραστά και σου γίνονται σφιχτά. Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ γελάς. Μα πώς να μην γελώ. Είσαι καλό παιδί, Βενιαμίν. Όμως κάποτε πρέπει και να σοβαρεύεσαι. Αλλιώς τις βλέπεις εκείνες τις βέργες. Μιλάς τόσο παράξενα που άθελά μου μου έρχεται να χαμογελώ. Κι ύστερα, γιατί θα έπρεπε τάχα να κλαίμε όλη την ώρα. Αν δεν κλάψει κανείς μέσα σε αυτή την κοιλάδα των δακρύων, τότε πού άλλου θα έπρεπε να κλαίει. Ξέρω πως θα ήθελες να γελάς χωρίς τελειωμό. Μα πρόσεξε, γιατί όλα πληρώνονται. Κι εγώ σ' αγαπώ μόνο όταν είσαι σοβαρός. Μην το ξεχνάς. Πιστεύεις πως θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κοιλάδα που έλεγες πρωτύτερα? Ναι. Να δεις πως τα περισσότερα από αυτά που μας τρομάζουν θα διορθωθούν μόλις περάσει Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι είναι. Σήμερα οι βέργες από τις λιγαριές, αύριο τα κόκκινα αυγά. Σήμερα η παγωνιά, αύριο η ξαστεριά. Σήμερα ο θάνατος, αύριο η Ανάσταση. Πόση σοφία. Μα ναι, το νιώθω κιόλα πόσο καιρός θα ξαστεριάσει. Πως θα ζεστάνει και πως το χιόνι θα λιώσει. Πως φρίζομαι κιόλα τη μυρωδιά από το χιόνι που λιώνει. Κι αύριο θα ξεπροβάλλουν οι μενεξέδες. Τα σύννεφα διαλύθηκαν. Το νιώθω καθώς ανασένω. Ότου καταλαβαίνω πότε ανοίγει το μονοπάτι που οδηγεί στους ουρανούς. Πήγαινε να τραβήξεις τις κουρτίνες, Βενιαμίν. Θέλω να μας δει ο Θεός. Πόσο πολύ άργησες, Βενιαμίν. Από πού έρχεσαι? Δεν άργησα, Λεωνόρα. Βιαζόμουν να σε δω. Εσύ τι έκανες? Κατέβηκα στην αγορά και πήρα αυτές τις ανεμόνες. Τώρα προσπαθώ να τις ζεστάνω λιγάκι. Έχουν παγώσει κακόμοιρες. Τι έγινε ο ήλιος? Χάθηκε μέσα στο πούσι. Ευτυχώς που δεν έχει σύννεφα σήμερα. Είναι μονάχα το πούσι που ανεβαίνει από τη θάλασσα και μου μυρίζει αλάτι. Δεν πάθανε κανένα κακό τα πουλιά έξω στο πάρκο? Τάδες. Ναι. Ούτε ένα δεν θα πέσει κάτω στη γης χωρίς τη θέληση του Θεού. Όμως στην αγορά ήταν αρκετά πεθαμένα πουλάκια. Ήρθε η εφημερίδα. Όχι, Έλλης. Ήρθε η εφημερίδα. Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Τι ψύχρα μονομιάς. Είναι επειδή το μίσος μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Όσο υπήρχε η αγάπη, όλα μπορούσε κανείς να τα αντέξει. Όμως τώρα, τι κρύο που κάνει. Γιατί ζητούσαν και οι δυο τους την εφημερίδα? Δεν κατάλαβες? Θέλουν να μάθουν για... Για τι πράγμα? Για την κλοπή, τη λέει η αστυνομία. Ήρθε η εφημερίδα, παιδιά. Όχι, μαμά. Να με φωνάξεις αμέσως μόλις τη φέρω. Η εφημερίδα, η εφημερίδα. Α, και να έχει χαλάσει το τυπογραφείο, να αρρώστηνε ο συντάκτης. Όμως όχι, δεν κάνει να μιλάμε έτσι. Το ξέρεις πως χτες τη νύχτα πήγα και είδα τον πατέρα μου? Χτες τη νύχτα? Ναι, στον ύπνο μου. Και ύστερα βρέθηκα στην Αμερική στις αδερφείς μου. Προχτές πούλησε εμπόρευμα και πήρε 30 δολάρια. Στο μερτικό της πέσανε 5 δολάρια. Πολλά είναι ή λίγα? Καλά είναι. Είδες τίποτα γνωστού στην αγορά? Γιατί με ρωτάς? Μην πασχίζεις να με κάνεις να μιλήσω, Βενιαμίν. Θέλεις να μάθεις τα μυστικά μου, όμως δεν σου λέω τίποτα. Και εσύ φαντάζεσαι πως θα μάθεις ποτέ τα δικά μου όταν μου μιλάς έτσι? Ακούς τα σύρματα του τηλεφώνου πως τραγουδάνε? Που θα πει πως η εφημερίδα κυκλοφόρησε και οι άνθρωποι τηλεφωνιούνται. Καλέ, διαβάσατε τα νέα? Ναι, ναι, διαβάσαμε. Μα είναι φοβερό. Τι είναι φοβερό? Όλα! Η ίδια η ζωή είναι φοβερή. Αλλά πρέπει να μάθει κανείς να τα καταφέρνει.
Κοίταξε, τον Έλλης και την Κριστίνα αγαπιούνται. Και ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει να μισιούνται τόσο δυνατά που μόλις μπαίνουν σε τούτο το δωμάτιο σκορπούνε παγωνιά. Χτες εκείνη πήγε στο κοντσέρτο και σήμερα δεν μιλούνται. Γιατί, γιατί? Ο αδελφός σου ζηλεύει. Όχι, μην προφέρεις αυτή τη λέξη. Άλλωστε τι θα ρεις πως ξέρουν για τη ζήλια? Ότι είναι μια αρρώστια που τιμωρεί όποιον την έχει. Μην αγγίζεις με το δάχτυλο το κακό, γιατί θα πέσει απάνω σου. Κοίταξε τον Έλλης. Πρόσεξες πόσο έχει αλλάξει από τότε που διαβάζει εκείνος τους φακέλους. Τις δίκες. Ναι. Θα λέγες πως κλείνουνε μέσα τους μονάχα κακία, που ξεχύθηκε και τρύπωσε μέσα στην ψυχή του Έλλης. Και τώρα φανερώνεται στη ματιά του, στο πρόσωπό του. Η Κριστίνα το νιώθει αυτό, και για να μην αφήσει να τη συντρίψει το κακό, οχυρώθηκε πίσω από την ψυχρότητα. Ω, να μπορούσα να τα κάψω και να τα έγγραφα. Κρύβουνε την κακία, την ψευτιά, την εκδίκηση. Γι' αυτό, μικρέ μου, δεν πρέπει να πλησιάζεις την αμαρτία, τη βρωμιά, ούτε με τα χείλη σου, ούτε με την καρδιά σου. Όλα τα προσέχεις. Ξέρεις τι με περιμένει αν μάθουν ο Έλλης και οι άλλοι? Ότι εγώ αγόρασα τον κρίνο του Πάσχα με έναν κάπως ασυνήθιστο τρόπο. Τι θα σου κάνουν? Θα με στείλουν πάλι πίσω, από εκεί που ήρθα. Εκεί όπου δεν λάμπει ο ήλιος, η τύχη είναι κάτασπρη και άδειη, και δεν ακούς παρά κλάματα και βουγγητά. Έμεινα κοντά ένα χρόνο εκεί. Πού εκεί? Εκεί όπου είναι χειρότερα και από τη φυλακή. Χειρότερα? Εκεί όπου ζουν οι πονεμένες ψυχές. Εκεί όπου βασιλεύει η αγωνία. Εκεί όπου μέρα νύχτα παραμονεύει η απελπισία. Εκεί από που κανείς δεν γυρίζει πίσω. Χειρότερο και από τη φυλακή? Τι θέλεις να πεις? Όποιος είναι στη φυλακή είναι μονάχα καταδικασμένος, ενώ εκεί που λέω εγώ είναι κολλασμένος. Στη φυλακή καταλήγει κανείς μετά από μια δίκη, αφού είπε ότι είχε να πει. Εκεί δεν σ' ακούει κανείς. Φτωχέ μου κρίνε του Πάσχα, που θα γίνει σε τι ένα με βρει τόση συμφορά. Βλέπεις, εγώ θέλησα να κάνω ένα καλό, να προσφέρω στον αδερφό μου αυτό το λουλούδι. Και επειδή φέρθηκα άσχημα, τώρα θα πληρώσω. Γιατί δεν πας να εξηγήσεις της κυρούλας που έχει τον θαπολείο? Έτσι έγινε, πες της. Αλλιώς, τι να σου πω, είσαι σαν το πρόβατο που το σέρνουν στη σφαγή. Ακριβώς, και το πρόβατο ξέρει πως πάνε να το σφάξουνε, μα ούτε σκούζει, ούτε βελάζει, ούτε προσπαθεί να ξεφύγει. Τι άλλο του μένει να κάνει? Ακόμα δεν ήρθε η εφημερίδα. Όχι. Λίνας, πήγαινε σε παρακαλώ να αγοράσεις μια εφημερίδα. Αμέσως, κύριε. Έστειλες για εφημερίδα, Έλλης? Αφήστε μας λίγο μόνους, παιδιά. Τι συμβαίνει? Έχεις γράμμα? Ναι. Από το άσυλο? Ναι. Και τι θέλουν? Να γυρίσει αμέσως πίσω. Αυτό δεν θα το επιτρέψω. Η Ελεονόρα είναι παιδί μου. Και εμένα είναι αδερφή μου. Τι εννοείς με αυτό? Κι εγώ δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα. Εγώ όμως όχι. Η Ελεονόρα που τόσο πολύ μας είχε κάνει να πονέσουμε, τώρα μας έφερε τη χαρά. Μια χαρά απόκοσμη. Ακόμα και οι ανησυχίες της μεταλλάξανε σε μια γλυκιά και ήρεμη γαλήνη. Και αυτή τη γαλήνη, λες και τη σκορπάει γύρω της, μας άγγιξε όλους μας. Το να είναι υγιή στην ψυχή, πολύ λίγο με ενδιαφέρει. Και αν θέλεις να ξέρεις, για μένα είναι. Γιατί μπορεί καλύτερα και από μένα και από σένα και από όλους μας να βαστάξει το φορτίο της ζωής. Εξάλλου, Έλλης, είμαι τάχα εγώ γερή στην ψυχή. Εγώ που μπόρεσα να πιστέψω ότι ο άντρας μου ήταν αθώος. Κι όμως το ξέρω ότι τον καταδίκασαν έχοντας γερές αποδείξεις. Και ότι και ο ίδιος ομολόγησε. Και εσύ, τάχα, Έλλης, δεν είσαι άρρωστος στην ψυχή? Όταν η Κριστίνα σ' αγαπά και δεν το βλέπεις, όταν μπόρεσες να πιστέψεις ότι σε μισεί. Έχει ένα περίεργο τρόπο να αγαπάει. Όχι. Η δική σου ψυχρότητα την κάνει και παγώνει. Εσύ τη μισείς, Έλλης. Εγώ? Ωστόσο είσαι άδικος και να ξέρεις πως θα πληρώσεις τις συνέπειες. Εγώ είμαι άδικος? Εγώ?
Χτες βράδυ βγήκε ή δεν βγήκε με το φίλο που με πρόδωσε? Μάλιστα, βγήκε. Αλλά σου το είπε. Και γιατί το έκανε? Θα έπρεπε να το μαντέψεις. Λυπάμαι, αλλά δεν μαντεύω τίποτα. Τόσο το χειρότερο για σένα. Η εφημερίδα, κύριε. Ευχαριστώ, Λίνα. Αυτή ήταν η αληθινή συμφορά, μητέρα. Κοντά στην Κριστίνα θα μπορούσα να αντέξω ό,τι είναι να έρθει. Όμως τώρα έχασα και την τελευταία μου ελπίδα. Έφτασα στο βυθό, μητέρα. Δεν υπάρχει πιο κάτω για μένα, μητέρα. Όταν φτάνει κανείς στο βυθό, παιδί μου, δίνει μια γερή με τις πατούσες του και ανεβαίνει στην επιφάνεια. Τι νέα έχει η εφημερίδα? Δεν ξέρω. Φοβάμαι να την ανοίξω. Τότε δώσε μου να διαβάσω εγώ. Περίμενε ένα λεπτό. Μα τι φοβάσαι? Το χειρότερο, μητέρα. Μας έχει έρθει τόσες φορές το χειρότερο που θα έπρεπε πια να είχαμε συνηθίσει. Α, μικρέ μου, πόσο λίγο την ξέρεις τη ζωή. Αν ήσουν πιο μεγάλος, τότε που έβλεπα τον πατέρα σου βήμα προς βήμα να γλιστράει προς την καταστροφή, χωρίς να μπορώ να φωνάξω αυτό που έβλεπα, να το φωνάξω σε εκείνους που έσαιρνε μαζί τους στην καταστροφή. Και όταν ξέσπασε το κακό, ένιωθα κι εγώ σε συνένοχη. Α, είχα πλήρη συνέστηση της ευθύνης μου. Και αν ο δικαστής δεν ήταν ένας μυαλωμένος άνθρωπος, αν δεν καταλάβαινε πως σε τέτοιες περιπτώσεις η θέση της γυναίκας είναι πολύ δύσκολη, σίγουρα θα πλήρωνα κι εγώ. Μα πώς έφτασε ο πατέρας σας εκεί? Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Από περηφάνεια, όπως όλοι μας. Μα γιατί εμείς που είμαστε αθώοι να πληρώνουμε για το δικό του φταίξιμο? Πάψε. Δώσε μου να διαβάσω εγώ την εφημερίδα. Τι? Μα δεν σας είχα πει πως μέσα στα άλλα λουλούδια που έκλεψαν ήταν και μια κίτρινη τουλίπα? Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Εδώ γράφει για ένα κρίνο του Πάσχα. Το λέει η εφημερίδα. Η Ελεονόρα. Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Μα δεν θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά μας. Τώρα την περιμένει η φυλακή ή το άσυλο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και πάλι από την αρχή το όνομά μας στη λάσπη. Την υποπτεύονται? Γράφει ότι οι υποψίες γίνονται πιο συγκεκριμένες. Εξάλλου ο υπαινιγμός είναι αρκετά σαφής. Θα της μιλήσω. Να είσαι καλός μαζί της. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Είναι χαμένη. Έλεγα πως την ξαναβρήκαμε, μα είναι χαμένη. Και για μας και για τον εαυτό της. Να, μίλησε της. Ελεονόρα, μικρή μου, έρχεσαι λίγο που θέλω να σου μιλήσω. Κτενίζομαι, Έλις. Δεν πειράζει, κτενίζεσαι αργότερα. Για πες μου, Ελεονόρα, πού τον βρήκες αυτό τον κρίνο? Τον κρίνο? Τον πήρα. Θεέ μου. Μα δεν τον πήρα, έτσι. Έβαλα και τα χρήματα εκεί δίπλα. Τότε τον έχεις πληρώσει? Και ναι και όχι. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Όμως δεν θέλησα να κάνω τίποτα κακό. Ίσα ίσα με πιστεύεις? Εγώ σε πιστεύω, μικρή μου. Η εφημερίδα όμως δεν το ξέρει ότι είσαι αθώα. Ίσως γι' αυτό και πρέπει να υποφέρω, Έλις. Τι θα μου κάνουν τώρα? Πάντως ό,τι και να μου κάνουν, είμαι έτοιμη να το δεχτώ. Μην την αγγίζετε. Δεν έκανε κανένα κακό. Το ξέρω εγώ. Εγώ πήρα τον κρίνο. Εγώ. Μην το πιστεύεις. Μα τέλος πάντων, ποιο να πιστέψω? Εμένα. Αφήστε με να πάω στην αστυνομία. Πάψτε. Πάψτε λοιπόν. Πού θέλω να πάω? Πρέπει να πάω. Μιλήστε κι εσείς, κυρία Χέις. Μητέρα. Ελεονόρα. Παιδί μου. Αγαπημένο μου παιδί. Είσαι εδώ κοντά μου και θα μείνεις κοντά μου. Μαμά μου. Με φιλάς? Παιδί μου. Ξέρεις πόσα χρόνια έχεις να με φιλήσεις? Γιατί ειδικά σήμερα? Γιατί τώρα? Γιατί η Ανθοπόλης είναι εδώ, παιδί μου. Ήρθε να σου ζητήσει συγγνώμη. Βρήκε την κάρτα σου με το όνομά σου και λίγο πιο πέρα τα χρήματα. Θεέ μου, μας λυπήθηκες. Και εσύ, καλέ μου φίλε Βενιαμίν, που θέλησες να υποφέρεις αντί για μένα. Γιατί? Γιατί σε αγαπώ πολύ. Βάλτε τα πανωφόρια σας, παιδιά μου, και βγείτε στον κήπο. Ο καιρός έφτιαξε. Άκουσες, Βενιαμίν? Ο καιρός έφτιαξε. Πάμε στον κήπο. Μπορούμε πια να ρίξουμε τις βέργες στη φωτιά? Θαρώ δεν μας περιμένει άλλη τιμωρία. Πώς? Ακόμα μία? Ο Λίντκβιστ.
Είναι έξω και περιμένει. Είναι εδώ. Έχει μια έκφραση αλόκοτη και μια γλύκα ανεξήγητη. Κρίμα μονάχα που μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του. Μονάχα για τον εαυτό του. Τώρα που φάνηκε έστω και λίγος ήλιος, δεν τον φοβάμαι πια τον κακό το δράκο. Να περάσει. Μην τον κάνεις μόνο να θυμώσει. Η θεία πρόνοια έριξε την τύχη μας στα χέρια του. Κι όσο πιο ταπεινός είναι κανείς. Άλλωστε, ξέρεις που οδηγεί η υπεροψία. Ξέρω. Ακούς τις γαλότσες του. Κουσ, κουσ. Δεν φαντάζομαι να μπει εδώ μέσα με τις γαλότσες. Θα μου πεις γιατί όχι. Τα χαλιά και τα έπιπλα είναι δικά του. Έλλης, Έλλης, σε παρακαλώ. Δεν είσαι μόνος σου. Σκέψου μας και μας λιγάκι. Αυτό κάνω, μητέρα. Περάστε. Ονομάζομαι Λίτκβιστ. Είμαι ο κύριος Χέιστ, καθηγητής της φιλολογίας. Καθίστε παρακαλώ. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Σας είχα ήδη αναγγείλει την επίσκεψή μου. Όμως ύστερα από ωριμότερη σκέψη κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας τέτοια μέρα. Σας είμαθα πολύ ευγνώμονες. Δεν μας είστε πολύ ευγνώμονες. Όχι. Τέλος πάντων, εχθές είχα την ευκαιρία να συναντήσω το διοικητή. Γνωρίζετε το διοικητή? Δεν είχα ποτέ την τιμή. Εν τη αυτή περιπτώσει θα την έχετε. Μιλήσαμε σχετικά με τον πατέρα σας. Δεν αμφέβαλα. Μου έδωσε αυτό το έγγραφο. Σας το αφήνω εδώ. Το περίμενα από καιρό. Προτού να προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί δεν δώσατε αυτό το χαρτί στο δικαστικό κλητήρα? Έτσι τουλάχιστον θα είχαμε απαλλαγή από αυτή την αργή και οδυνηρή εκτέλεση. Έτσι λέτε, νεαρέ μου. Νεαρός ή όχι, πάντως δεν ζητάω τον νύκτο σας. Το μόνο που επιθυμώ είναι δικαιοσύνη. Ωραία λοιπόν, δεν θέλετε τον νύκτο μου. Δεν τον θέλετε. Βλέπετε αυτό το χαρτί που άφησα πάνω στο τραπέζι? Τώρα το βάζω στη τσέπη μου. Δικαιοσύνη λοιπόν και μόνο δικαιοσύνη. Ακούστε φίλε μου, κάποια μέρα ξύπνησα και διαπίστωσα ότι με είχαν κλέψει με έναν τρόπο φοβερά δυσάρεστο. Και όταν σας έγραψα πολύ ευγενικά για να σας ζητήσω να μου ορίσετε εσείς μόνο σας μια προθεσμία, μου απαντήσατε με ένα γράμμα αυθάδικο, κατηγορώντας με ως τοκογλύφο που προσπαθεί να ξεπουπουλήσει μια χείρα και ένα ορφανό. Ενώ ουσιαστικά το θύμα ήμουν εγώ και εσείς ανήκατε στη φάρα των λοποδητών. Κύριε. Πάντως, επειδή είμαι λογικός άνθρωπος, σόφρον θα έλεγα καλύτερα, σας απάντησα με ένα γράμμα ξερό αλλά ευγενικό. Τα γνωρίζετε τα γαλάζια μου χαρτοφάκελα, ε? Θα μπορούσα αν ήθελα να βάλω απάνω μερικές φραγίδες για να πάρουν πιο υπηρεσιακό χαρακτήρα. Αλλά δεν το θέλησα. Βλέπω, κοιτάτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα έπιπλα. Είναι στη διάθεσή σας? Δεν κοίταζα τα έπιπλα. Ήθελα απλώς να δω αν θα λάβαινε μέρος και η μητέρα σας στη συζήτησή μας. Σίγουρα θα αγαπά και εκείνη τη δικαιοσύνη όσο κι εσείς. Το ελπίζω. Ωραία. Τότε θα ξέρετε ίσως ότι αν αυτή η δικαιοσύνη για την οποία κόπτεστε είχε ακολουθήσει το δρόμο της, η μητέρα σας θα είχε υποστεί κάποια σχετική ζημία από αυτή τη δικαιοσύνη, με την κατηγορία ότι το εν γνώση του πτέσματος. Το γνωρίζετε αυτό? Όχι. Και ίσως να μην είναι ακόμη πολύ αργά. Η μητέρα μου. Όπως βλέπετε, αφήνω αυτό το χαρτί απάνω στο τραπέζι. Είναι και αυτό γαλάζιο, μόνο που δεν έχει ακόμα απάνω τους φραγίδες. Θεέ μου, η μητέρα μου. Ακριβώς, νεαρέ μου φίλε της δικαιοσύνης. Όλα πληρώνονται κάποτε, όλα. Έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Και τώρα, αν έπαιρνα τον εαυτό μου, τον κάθιζα αντίκρι μου και του έλεγα: εσύ, Άντερς Ιωάννη Λίτκβιστ, που γεννήθηκες μέσα στη φτώχεια, που μεγάλωσες μες στη σκληρή δουλειά και τις θυσίες, έχεις το δικαίωμα τώρα, κοντά στα γεράματα, να στερηθείς κι εσύ και τα παιδιά σου. Προσέξτε, είπα, και τα παιδιά σου. Να στερηθείς τα χρήματα που οικονόμησες δεκάρα-δεκάρα με τον ιδρώτα σου, με στερήσεις και θυσίες. Προσέξτε, με στερήσεις και θυσίες. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις, Άντερς Ιωάννη Λίτκβιστ, αν θέλεις να φερθείς δίκαια? Εσύ δεν λίστεψες κανέναν. Μα αν δεν θελήσεις να ανεκτήσεις το ότι σε λίστεψαν,
Δεν θα μπορέσεις πια να ζήσεις αυτή την πόλη, γιατί κανένας δεν θα χαιρετά στον δρόμο έναν άνθρωπο που θα θεωρείται άσπλαχνος, μόνο και μόνο επειδή ζητάει το δίκιο του. Όπως βλέπετε λοιπόν, νεαρέ μου, υπάρχει και ένα άλλο συνέστημα που πάει κόντρα στη δικαιοσύνη και στέκει πιο ψηλά από αυτήν. Η ανθρωπιά. Έχετε δίκιο. Πάρτε τα όλα. Είναι δικά σας. Σωστά. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω. Όμως μου λείπει το κουράγιο. Δεν πρόκειται να παραπονεθώ, κύριε. Θα σκέπτομαι τα παιδιά σας για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω ψύχρεμα. Ας βάλουμε λοιπόν το γαλάζιο χαρτί στην τσέπη μας και ας συνεχίσουμε. Με συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα να ξέρω. Υπάρχουν στοιχεία για να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον της μητέρας μου? Μη βιάζεστε. Θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Πέστε μου, γνωρίζετε προσωπικά το διοικητή μας? Όχι. Ούτε και έχω καμιά διάθεση να τον γνωρίσω. Α, μην το λέτε αυτό. Βλέπετε, ο διοικητής υπήρξε παλιά φίλος του πατέρα σας και εκείνος θέλει να σας γνωρίσει. Όλα πληρώνονται, όλα. Δεν θα θέλατε λοιπόν να του κάνετε μία επίσκεψη? Όχι. Ο διοικητής... Θα θέλατε να μιλήσουμε για κάτι άλλο? Και εσείς θα θέλατε να μου φερθείτε κάπως πιο ευγενικά, γιατί στο κάτω-κάτω εγώ δεν έχω κανένα να με υπερασπιστεί. Θα μου πείτε, έχω το δίκιο με το μέρος μου. Σωστά. Όμως και εσείς έχετε την προσωπική σας γνώμη. Κάτι είναι κι αυτό. Και τώρα πέστε μου, γιατί τα έχετε με το διοικητή? Στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μας πρέπει να δεχόμαστε τους άλλους έτσι όπως είναι, με τα ελαττώματα και τις αδυναμίες τους. Πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος να τα καταπίνει όλα. Πηγαίνετε να δείτε το διοικητή? Ποτέ. Είστε δηλαδή οπωσδήποτε αποφασισμένος να μην υποκύψετε? Ναι. Διάολε, διάολε. Λοιπόν, ας πιάσουμε την υπόθεση από άλλο σημείο. Ας πούμε ότι κάποιος έτσι από εκδίκηση θέλει να μπλέξει τη μητέρα σας στα δικαστήρια. Κι όμως, εσείς μπορείτε να το εμποδίσετε αυτό. Πώς? Πηγαίνοντας να δείτε το διοικητή. Όχι. Λοιπόν, είστε ο πιο αξιοκατάκριτος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Αφού επιμένετε λοιπόν, θα μιλήσω τώρα αμέσως στη μητέρα σας. Όχι, όχι αυτό. Λοιπόν, θα πάτε να δείτε το διοικητή? Ναι. Ακόμα μια φορά? Ναι. Και πιο δυνατά? Ναι. Ωραία. Να που τελειώσαμε με το διοικητή. Τώρα ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Ουσιαστικώς δηλαδή από εκεί είχα την πρόθεση να αρχίσω. Δεν καθόμαστε καλύτερα? Βλέπετε, αν ο καθένας μας κάνει ένα βήμα προς τον άλλον, ο δρόμος θα γίνει πολύ πιο σύντομος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όσον αφορά το σπίτι αυτό, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Ούτε μπορώ, ούτε και θέλω να δωρήσω αυτό που ανήκει στα παιδιά μου. Απαιτώ να μου εξοφληθεί το χρέος ως την τελευταία πεντάρα. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Α, δεν είχατε καμιά αμφιβολία, ε? Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Όχι, καταλαβαίνω. Πλησιάζω άγριος. Και τα μπρελόκ που κρέμονται από την αλυσίδα μου είναι κόκκινα σαν το αίμα. Όπως ο δράκος πάνω στα βουνά του Σκίναρβικ, που δεν καταβροχθίζει τα παιδιά, αλλά απλώς θέλει να τα τρομάξει. Μάλιστα, νεαρέ μου, θα σας τρομάξω τόσο πολύ μέχρι που θα χάσετε τα λογικά σας. Θέλω να μου ξεπληρώσετε μέχρι και την τελευταία καρφίτσα. Έχω όλο τον κατάλογο των αντικειμένων στην τσέπη μου. Κι αν λείψει έστω και το παραμικρό, θα σας ρίξω μέσα σε μια τέτοια φυλακή που δεν θα ξαναδείτε ούτε τον ήλιο ούτε τα αστέρια. Μάλιστα. Είμαι άξιος να καταβροχθίζω χείρες και παιδιά όταν με φουρκίζουν. Κι όσο για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι, χαρά στο πράγμα. Απλούστατα, θα πάω να ζήσω σε μια άλλη πόλη. Είχατε έναν φίλο, κάποιο Πέτρο Χόλμπλα. Και λοιπόν? Σπούδαζε φιλοσοφία και ήταν μαθητής σας, αν δεν κάνω λάθος. Μα εσείς θέλατε σόνι και καλά να τον κάνετε ένα είδος προφήτη. Και το αποτέλεσμα ήταν να σας προδώσει. Ο Αλέκτορ εφώνησεν δις, ή μήπως όχι? Δεν πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση. Μας προδίδουν τα ίδια μας τα μάτια, ακόμα και οι σκέψεις μας. Ο Πέτρος σας πρόδωσε, δεν τα αρνιέμαι, ούτε και τον υπερασπίζομαι. Σε αυτό το σημείο έφταξε. Όμως η ανθρώπινη καρδιά είναι ανεξιχνίαστη. Υπάρχουν κρυμμένα μαργαριτάρια και μέσα σε αυτή την κόπρο. Βέβαια, ο Πέτρος είναι ένας φίλος που σας πρόδωσε. Ωστόσο, δεν έπαψε να είναι ο φίλος σας. Με πρόδωσε. Συμφωνώ, μα υπήρξε φίλος σας. Και εκτός αυτού, μόλο που σας πρόδωσε, σας έχει προσφέρει, δίχως να το ξέρετε, μια πολύ μεγάλη εκδούλευση. Και αυτό ακόμα? Όλα πληρώνονται, όλα. Τι δυσάρεστο.
Γιατί τώρα το κακό πήρε τη θέση του καλού. Το καλό δεν έπαψε να υπάρχει, πιστέψτε με. Σας πιστεύω. Γιατί αν δεν υπήρχε έστω και μια στάλα από δάφτο, θα ήσασταν ικανός να με στείλετε μέχρι τον τάφο με τα μαρτύρια σας. Όχι, δεν θέλω το θάνατό σας. Απλώς θέλω να ξεριζώσω από μέσα σας την αλαζονία και την κακία. Συνεχίστε. Ο Πέτρος σας πρόσφερε, σας το λέω εγώ, μια μεγάλη εκδούλευση. Δεν θέλω τίποτα από αυτόν. Πάλι τα ίδια. Ακούστε λοιπόν. Χάρη στο φίλο σας Πέτρο, ο διοικητής επενεύει υπέρ της μητέρας σας. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό και θα γράψετε ένα γράμμα στον Πέτρο. Τι? Και θα τον ευχαριστείτε θερμά. Αυτό θέλω να μου το υποσχεθείτε. Ποτέ, σε οποιονδήποτε άλλον, μα όχι σε αυτόν. Τότε θα σας πιέσω και πάλι, από την αρχή. Τι ποσό έχετε στην τράπεζα? Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είμαι αναγκασμένος να πληρώσω τα χρέη του πατέρα μου. Έτσι νομίζετε? Δηλαδή εσείς δεν τρώγατε και δεν πίνατε όταν το χρήμα των παιδιών μου ξοδευόταν για τη συντήρηση αυτού του σπιτιού? Απαντήστε λοιπόν. Φυσικά. Και επειδή τα έπιπλα δεν φτάνουν για να καλύψουν τα χρέη, θα υπογράψετε μια συμπληρωματική επιταγή. Θεέ μου. Ελπίζω να ξέρετε το ακριβές ποσόν. Και αυτό ακόμα? Και αυτό ακόμα. Γράψτε παρακαλώ. Να δοθεί στον φέροντα το ποσό. Πάντως, αυτά που έχω στην τράπεζα δεν πρόκειται να καλύψουν. Τότε να συμπληρώσετε το υπόλοιπο όπως νομίζετε. Πάντως, εγώ αξιώ να με εξοφλήσετε μέχρι τελευταίας πεντάρας. Ορίστε. Πάρτε αυτή την επιταγή. Είναι όλα τα χρήματα που έχω. Τα είχα βάλει στην άκρη για το καλοκαίρι και για το γάμο μου. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Τότε δανειστείτε. Είναι η τελευταία μου λέξη. Μα πώς, δεν μπορώ. Βρέστε έναν εγγύητη. Κανένας δεν θα δεχτεί να εγγυηθεί για έναν Χέιστ. Εν τη αυτή περιπτώσει θα σας θέσω έναν όρο. Ή θα γράψετε στον Πέτρο ή θα πληρώσετε το χρέος. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με τον Πέτρο. Είστε ο πιο αξιοκατάκριτος άνθρωπος που γνώρισα. Με μια και μόνη ευγενική χειρονομία μπορείτε να σώσετε το σπίτι της μητέρας σας, την ευτυχία της αραβωνιαστικιάς σας. Κι όμως αρνιέστε. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τον Πέτρο? Υπάρχει κάποιος λόγος τον οποίο δεν θέλετε να παραδεχτείτε? Αρκετά. Φτάνει όσο με κάνετε να υποφέρω. Ζηλεύετε. Διαβάσατε την εφημερίδα σήμερα το πρωί? Ναι. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία γραμμή? Όχι, δεν τη διάβασα ολόκληρη. Α, έτσι. Τότε δεν θα ξέρετε ίσως ότι ο Πέτρος αραβωνιάστηκε? Όχι, δεν το ξέρα. Και δεν ξέρετε ούτε με ποιαν? Δεν το μαντεύετε? Μα... Τότε να σας το πω εγώ. Με τη δεσποινίδα Άλις Έριξον. Την Άλις? Το αποφάσισαν χθες βράδυ στο κοντσέρτο. Γι' αυτό και παρακάλεσαν τη μνηστή σας να του συνοδεύσει, γιατί ήθελα να αποφύγουν το κουτσομπολιό. Και γιατί όλο αυτό το μυστήριο? Πού το βλέπετε το μυστήριο? Δύο νέοι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν το μυστικό τους όπως αυτοί θέλουν. Ώστε άδικα πήρα αυτό τον αβάσταχτο πόνο. Υπόφερα δηλαδή για μια ξένη ευτυχία. Ακριβώς. Μα εκείνοι που πόνεσαν για τη δική σας ευτυχία, ο πατέρας σας, η μητέρα σας, η μνηστή σας, η αδελφή σας. Καθίστε. Θα σας διηγηθώ μια σύντομη ιστορία. Έχουν περάσει κάπου 40 χρόνια από τότε που πρωτόρθα στην πρωτεύουσα. Ήμουν πολύ νέος, ολομόναχος, άγνωστος ανάμεσα σ' αγνώστους. Έψαχνα να βρω μια θέση. Η μόνη μου περιουσία μια κορώνα στην τσέπη μου. Ήταν μια ολοσκότεινη βραδιά. Ένιωθα την ανάγκη να ξαποστάσω λιγάκι. Μα καθώς δεν γνώριζα κανένα φτηνό ξενοδοχείο, άρχισα να ρωτάω τους διαβάτες. Προσπερνούσαν όλοι τους κι ούτε ένας δεν καταδέχτηκε να μου απαντήσει. Η απελπισία μου είχε φτάσει στο κατακόρυφο όταν ένας άνθρωπος με πλησίασε και θέλησε να μάθει γιατί έκλαιγα. Γιατί πραγματικά έκλαιγα. Του το είπα. Γύρισε μπρος πίσω, με οδήγησε σε ένα ξενοδοχείο και βρήκε τα κατάλληλα λόγια για να με παρηγορήσει. Δίπλα στην πόρτα του ξενοδοχείου ήταν ένα μικρό μαγαζάκι. Καθώς περνούσα δεν πρόσεξα και έσπασα με τον αγκώνα μου το τζάμι. Βγήκε ο ιδιοκτήτης και άρχισε να ξεφωνίζει και να με φοβερίζει πως θα καλούσε την αστυνομία. Σκεφτείτε σε τι ψυχική κατάσταση βρισκόμουν. Έπρεπε να περάσω τη νύχτα μου στο δρόμο. Όμως ο άγνωστος με βοήθησε και πάλι. Φρόντισε να φέρει έναν αστυφύλακα και του εξήγησε την κατάσταση. Με έβγαλε για δεύτερη φορά από την απελπισία. Ήταν ο πατέρας σας. Ο πατέρας μου? Όπως βλέπετε όλα πληρώνονται, όλα. Ακόμα και το καλό.
Γι' αυτό κι εγώ, για χατήρι του πατέρα σας, τραβώ μια γραμμή και σβήνω την υπόθεση του χρέους. Είναι δυνατόν? Πάρτε αυτό το γαλάζιο χαρτί που σας απαλλάσσει και κρατήστε την επιταγή σας. Όχι, δεν... Πόσο δύσκολο σας έρχεται να πείτε ευχαριστώ. Πάντως, εγώ φεύγω αμέσως. Πολύ περισσότερο που δεν μ' αρέσει καθόλου να ακούω ευχαριστίες. Πηγαίνετε καλύτερα να καθησυχάσετε τη μητέρα σας. Πηγαίνετε λοιπόν. Δεν ξέρω τι να πω. Βενιαμίν, για δες ποιος είναι εδώ. Αυτός, Θεέ μου. Ελάτε, ελάτε μέσα μικρά μου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Είμαι ο Δράκος που ζει ψηλά στα όρη του Σκίναρβικ, που τρομάζει τα παιδιά. Μπου, μπου. Αλλά δεν είμαι καθόλου κακός. Έλα πιο κοντά, Ελεονόρα. Έχεις τα καλοσυνά τα μάτια του πατέρα σου. Ήταν ένας καλός άνθρωπος ο πατέρας σου. Καλός αλλά ευαίσθητος. Είπε καλά λόγια για τον πατέρα μου. Ώστε υπάρχει κάποιος που σκέπτεται καλά για εκείνον. Και βέβαια υπάρχει εγώ. Ώστε δεν ήρθατε για να μας κάνετε κακό? Όχι, όχι, μικρή μου. Τότε βοηθήστε μας. Μικρή μου, δεν μπορώ να ακυρώσω την τιμωρία του πατέρα σου. Δεν μπορώ να απαλλάξω το Βενιαμίν από τις εξετάσεις των λατινικών. Τα υπόλοιπα όμως έχουν τακτοποιηθεί. Αλλά η ζωή δεν δίνει τίποτα χωρίς αντάλλαγμα, παιδί μου. Γι' αυτό κι εσύ θα με βοηθήσεις με το δικό σου τρόπο. Έτσι? Τι μπορώ να κάνω εγώ? Τι μέρα έχουμε σήμερα? Για κοίταξε. 16 του μηνός. Λοιπόν, πρόσεξε. Πριν από τις 20 ο αδελφός σου πρέπει να έχει δει το διοικητή και να έχει γράψει ένα γράμμα στον Πέτρο. Θα του το θυμίσεις? Αυτό είναι όλο? Ναι, μικρή μου. Αν όμως δεν το κάνει, θα ξανάρθει ο Δράκος και θα φωνάξει πάλι μπου. Γιατί πρέπει να έρχεται ο Δράκος και να τρομάζει τα παιδιά? Για να μάθουν να είναι καλά και φρόνημα. Είναι αλήθεια. Ο Δράκος έχει δίκιο. Λεωνόρα. Σε ευχαριστώ, καλέ μου Δράκο. Λεωνόρα, κύριε Λίντκβιστ να λες, όχι Δράκο? Όχι, το κύριε Λίντκβιστ είναι ένα όνομα όπως και τ' άλλα. Αντίο, παιδιά μου. Τώρα μπορείτε να ρίξετε στο τζάκι τις βέργες του Πάσχα. Δεν φαντάζομαι να χρειαστεί να τιμωρήσουμε κανέναν. Όχι, θα μείνουν εκεί που είναι. Βλέπετε τα παιδιά ξεχνούνε τόσο γρήγορα. Τα ξέρεις καλά τα παιδιά εσύ. Θα πάμε στην εξοχή, Βενιαμίν, σε 2 μήνες. Αχ, να περνούσαν γρήγορα. Κοίταξε, να κοίταξε πόσο γρήγορα φεύγουν οι μέρες τώρα. Να, ξεκολλάω τα φύλλα από το ημερολόγιο. Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Ο ήλιος λάμπει και τα φωτίζει όλα, όλα. Κοίταξε, τώρα ευχαρίστησε το Θεό που μας επέτρεψε να πάμε στην εξοχή. Θα μπορούσα να τον ευχαριστήσω σιγανά? Πώς, βέβαια μπορείς να τον ευχαριστήσεις σιγανά, γιατί τα σύννεφα έφυγαν και θα ακουστεί η φωνή σου μέχρι εκεί ψηλά. Thank you.
Από το Τρίτο Θέατρο σας μεταδώσαμε το έργο «Πάσχα» του Στρίνμπεργκ, που έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Νίκος Τζόγιας, Έλις Χέιστ. Βάσο Μεριδιώτου, Χριστίνα Μνηστήτου. Άννα Λόρη, κυρία Χέιστ. Νικηφόρος Νανέρης, Βενιαμίν, μαθητής. Αντιγόνη Βαλάκου, Ελεονόρα Χέιστ. Ελένη Γαβριήλ, Λίνα. Αθηνόδωρος Προύσαλης, Λίνκβιστ. Το Πάσχα του Στρίνμπεργκ μετέφρασε η Μίτση Κουγιουμτζόγλου. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Τάσος Μαστοράκης.